Που με τον Κώστα. Τον έχουμε. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις. Τι γίνεται, ακούω ένα καλό κλίμα έτσι. Διακρίνω. Στο Wind Sport FM. Στο Big Win. Όχι, περίμενε ρε φίλε. Τι έχουμε πάθει. Στο Big Win Sport FM. Ξέρεις, με έχει... θα σου το πω εκτός αέρα τι πως έχω μπερδευτεί. Στο τελευταίο Sport FM. Ναι, στο Big Win Sport FM λοιπόν το κλίμα είναι καλό. Στο λίγο ποδόσφαιρο είναι καλό. Με αυτά που γίνονται. Αλλά. Α πούμε, εντάξει. Τι έγινε για τις ανακοινώσεις, λες. Ναι, ναι, για τις ανακοινώσεις. Σκληρές ανακοινώσεις πολύ. Και από τους δύο. Εντάξει. Άπει. Συμβαίνει το παιχνίδι. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Έτσι. Λοιπόν, για πάμε στην άγια. Θα πούμε για τον Μπάστρο, για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ιτήθηκε από τη Φενέρ. Για πάμε στην άγια, γιατί έχει θεματάκια να μας τα πεις. Να κάνουμε μια σούμα. Κοίτα, να δεις. Άλλαξε ο προπονητής, ο τεχνικός διευθυντής. Νομίζω για Χριστούγεννα καλά είναι, έτσι. Ναι, καλά, ναι. Ασχετίζεται ότι είναι μια εποχή που και καλά δεν υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Νομίζω ότι η ΑΕΚ αποζημίωσε όποιον ασχολείται με το ρεπορτάζ. Τέλος πάντων, να πούμε ότι είναι γνωστά πλέον ότι αποτελεί παρελθόν ο Ιλιαίβιτς και έρχεται στην ΑΕΚ ο Παναγιώτης Κονέ, ο οποίος θα έχει το ρόλο τεχνικού διευθυντή, αλλά τουλάχιστον αρχικά το μεγάλο βάρος θα πέσει στην οργάνωση πάλι του ποδοσφαιρικού τμήματος, όπου ο Κονέ σαν νούμερο ένα με του ποδοσφαιρικού τμήματος από εδώ και πέρα θα κάνουν κάποια πράγματα σύμφωνα με ένα δικό του πλάνο ώστε να υπάρχει μια καλύτερη λειτουργία, γιατί θεωρούν στην ΑΕΚ ότι δεν λειτουργεί καλά το ποδοσφαιρικό τμήμα. Έγινε και αυτή η αλλαγή λοιπόν. Αποχώρησε ο Ίβιτς. Μια επιλογή του Δημήτρη Μελισσανίδη που είχε κυρίως υποστηριχθεί, δηλαδή ήταν ο Ήλιανας λόγω για τις προηγούμενες θητείες του στην ΑΕΚ ως τεχνικός διευθυντής αλλά και ως ποδοσφαιριστής, ήταν ένα πρόσωπο που πολύ το ήθελαν, πράγματι ήρθε στην ομάδα πέρσι, έμεινε σχεδόν 1,5 χρόνο, αλλά τελικά όπως φαίνεται δεν λειτουργήσε όπως περίμενε η διοίκηση προφανώς της ΑΕΚ, για αυτόν τον λόγο αποτελεί παρελθόν. Σίγουρα ένας άνθρωπος που παραμένει αγαπητός, έκανε προσπάθειες, σίγουρα θα έκανε και κάποια λάθη. Και αυτό που περισσότερο του χρεώνεται δεν έχει να κάνει με τις μεταγραφές και με όλα αυτά. Νομίζω ότι δεν υπήρχε εκεί πρόβλημα στη συνεργασία μεταξύ διοίκησης Ίβιτς με Μελισσανίδη Ίβιτς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά τον Δημήτρη Μελισσανίδη ήταν η διαχείριση της καθημερινότητας στα Σπάτα, η οποία αντικατοπτρίζεται και το γήπεδο όπως πιστεύουν στην ομάδα. Και αυτός ήταν ο βασικός λόγος που προχώρησε αυτές τις αλλαγές ταυτόχρονα, δηλαδή αμέσως μετά με τον Μάσιμο Καρέρα προχώρησε και σε αυτή την αλλαγή. Και έτσι με το δίδυμο Κονέ Μανώλο Χιμένεθ, που είχα συνεργαστεί και τη σεζόν του πρωταθλήματος που κατέκτησε η ΑΕΚ, θα συνεχίσει η ομάδα από άλλες θέσεις βέβαια. Ο Μανώλο πάλι προπονητής, αλλά ο Κονέ τότε ήταν ποδοσφαιριστής. Θα συνεχίσουν από εδώ και πέρα και να δούμε πώς θα πάει και αυτή η επόμενη μέρα και αυτή η προσπάθεια της ΑΕΚ να ανακάμψει και αγωνιστικά και σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Την Κυριακή ξεκινάει αυτό το νέο δίδυμο, ας πούμε. Την Κυριακή το απόγευμα είναι η προπόνηση μετά τις διακοπές. Ο Μανώλο Χιμένεθ θα έρχεται Κυριακή πρωί. Ο Κονέ ήδη έχει πιάσει δουλειά. Θα είναι και αυτός εννοείται Κυριακή απόγευμα στα Σπάτα με την πρώτη προπόνηση του Μανώλο. Και βλέπουμε. Ναι. Κοίτα, εγώ ως τρίτος πρέπει, ρε παιδί μου, τώρα από τη στιγμή που πήραν αυτήν από την ΑΕΚ. Και για τον Κονέ, κύριο, αν σας αναφέρομαι, γιατί είναι εντάξει, πρώτη φορά που δουλεύει σε αυτό το πόστο. Τώρα σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Είναι μια επιλογή που πρέπει να στηριχθεί. Διότι εντάξει, ο άνθρωπος μπαίνει κατευθείαν στα βαθιά, θα είναι εύκολο για τον ίδιο σε καμία περίπτωση. Γιατί δεν είναι ότι ξεκινάει και σε ένα πόστο σε μια ομάδα χωρίς πίεση πιο μικρή. Είναι μια ομάδα με πολλή πίεση, μια μεγάλη ομάδα. Εντάξει, ξέρει τον οργανισμό ΑΕΚ ο Κονέ, έτσι, προφανώς. Αλλά θέλει πολύ υπομονή όλο αυτό. Πολύ υπομονή, γιατί το ξαναλέω, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος
τώρα αρχίζει να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν θα είναι εύκολο για τον ίδιο να στηριχθεί. Φαντάζομαι το έχουν στο μυαλό τους αυτό στον ΑΕΚ. Αλλιώς δεν θα προχωρούσαν σε κάτι τέτοιο. Καλά, σίγουρα. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Οι τεχνικοί διευθυντές στην ΑΕΚ συνήθως μένουν μία μισή σεζόν. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Ο Λιβερόπουλος έμεινε, νομίζω, λίγο περισσότερο. Καλά, σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή, προσπαθώ κοίτα, να. Κοίτα, γενικά να είναι σκεφτώ μια θέση που μεταξύ μας δεν έχει δοκιμήσει και πάρα πολύ. Όχι. Δηλαδή, προσπαθώ να σκεφτώ και εγώ τεχνικό διευθυντή που να έχει, που να έχει μείνει πολλά χρόνια σε μια ομάδα. Και κάποιες ομάδες, ξέρεις, την καταργούν και τη θέση. Δηλαδή, την καλύπτουν αλλιώς, να σου πω την αλήθεια. Έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Δηλαδή, την προηγούμενη φορά που ήταν στην ΑΕΚ ο Ήλια, επιτέμει, όταν έφυγε, δεν ήρθε κάποιος στη θέση του τεχνικός διευθυντής. Mm-hmm. Ήταν τότε προπονητής ο Σέρα Φερέρ. Υπήρχε ένα τμήμα σκάουτινγκ που ήταν ο Δημήτρης Μάρκος τότε. Ναι. Αρχισκάουτερ, ας πούμε. Αναβαθμίστηκε λίγο ο Μάρκος. Πήρε και ο Φερέρ κάποιες αρμοδιότητες περισσότερες στο κομμάτι του σχεδιασμού και έτσι καλύφθηκε η θέση. Εδώ με τον Μελισανίδη, η ΑΕΚ έχει τεχνικό διευθυντή από την πρώτη μέρα που επέστρεψε ο Μελισανίδης, δηλαδή από το 2013 με τον Λιμπερόπουλο. Μετά Μιλοβάνοβιτς, Μαϊστόροβιτς, Λιμπερόπουλος και ο Ήλια. Και τώρα ο Παναγιώτης Κονέ, σε ένα ρόλο πάντως που είναι ένα, θα έλεγα έτσι, ένα μείγμα, το πλάνο είναι έτσι, τώρα εντάξει ξεκινάει ένα άτομο, αλλά στην πορεία είναι ένα μείγμα έτσι αθλητικού τεχνικού διευθυντή όπως το έχουμε στο μυαλό μας, και να υπάρχει και ένα πιο οργανωμένο τμήμα σκάουτινγκ, που η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια κανείς από τους τεχνικούς διευθυντές που έχει ΑΕΚ δεν έφτιαξε ένα τμήμα σκάουτινγκ έτσι που να λειτουργεί η ομάδα, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το φτιάχνει η ομάδα, όχι οι τεχνικοί διευθυντές, και να είναι ανεξάρτητο από το ποιος είναι τεχνικός διευθυντής. Ας ελπίσουμε ότι τώρα θα γίνει αυτό. Και ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου σίγουρα σε όλα αυτά που λες. Έχει παρουσιάσει ένα πλάνο ο Παναγιώτης Κονέ. Για να μπορέσει να έχει αποτελέσματα θα πρέπει να το αρχικά να το εφαρμόσει και μετά να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα, όχι άμεσα. Μάλιστα. Λοιπόν, στο μπάσκετ γνωρίζετε, ο Ολυμπιακός στήθηκε 84-77 από τη Φενέρ για τη 16η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Ένας Ολυμπιακός όπως δεν ήταν καλός. Δεν πήρε πράγματα από παίκτες που σίγουρα θα μπορούσαν να αποδειχθούν κλειδιά, όπως για παράδειγμα ο Σλούκας ή ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος τραυματίστηκε. Αντιθέτως, πήγε να γυρίσει το μάτσο ο Βεζέκοφ, ο οποίος είχε πάρα πολύ καλή εμφάνιση, κυρίως εκεί στα τελευταία λεπτά με απανωτά τρίποντα, έφτασε στους 17 πόντους. Και ο Ολυμπιακός πάει στο 7-8 στην Ευρωλίγκα με αυτή τη νέα ήττα, νομίζω ότι συνεχόμενη είναι, από τη Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη. Από εκεί πέρα από τις ανακοινώσεις που είπαμε, που τις ξέρετε και όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, στον Παναθηναϊκό πράγματι γίνονται επαφές, το όνομα που αναφέραμε και χθες που γράφαν οι Βέλγοι, τον εξτρέμ της Αντβέρπ, τον Διντιέ Λαμικέλ Ζε, Καμερουνέζος. Έχει επαφές ο Παναθηναϊκός, τον θέλει. Ένας παίκτης ο οποίος έχει συμβόλαιο. Ένας παίκτης ο οποίος είναι να φεύγει από εκεί διότι έχει προβλήματα με τον προπονητή. Ένας παίκτης που οι πληροφορίες αναφέρουν και τα στοιχεία που έχει ότι είναι εξαιρετικά στοιχεία, αλλά έχει και κάποια θέματα δείξει εκεί στην ομάδα του πειθαρχίας. Γι' αυτό και αποχωρεί. Είναι να αποχωρήσει μάλλον. Ο Παναθηναϊκός κοιτάζει και για αμυντικό χαφ. Έργα στην Αλεξάνδρας έχουμε στο γήπεδο. Αύριο σήμερα θα μπει και ο Χλωτάπητας. Αυτό το κομμάτι το οποίο έχουμε μπει, έχουν τοποθετηθεί τα φώτα. Εν ολίγης αυτά. Στα υπόλοιπα στην Ευρωλίγκα είχαμε τη Ζαλγκύρης που νίκησε την Μπάγκερν 74-73 σε ένα τρελό μάτς. Και αυτό γιατί είναι μπροστά με 2 πόντους η Ζαλγκύρης. Θέλει 8 δευτερόλεπτα. Με τον Μπαμπ βάζει γκολ φάουλ η Μπάγκερν. Περνάει μπροστά και στο τελευταίο δευτερόλεπτο βάζει καλάθι ο Γκριγκόνης και δίνει την νίκη στη Ζαλγκύρης. Τρομερό φινάλε. Αρμάνι Μπασκόνια 79-84. Και Βαλένθια Χίμκι 88-82. Αυτά ήταν τα υπόλοιπα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Εν ολίγης αυτά, θα τα συζητήσουμε όλα μαζί σας. Πάμε σε γραμμούλες. Για πάμε. Πάμε στον πρώτο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρήστος από Σιτία. Γεια σου Χρήστο. Γεια σου Χρήστο. Καλησπέρα παιδιά. Κάνουμε. Καλησπέρα. Καλά. Καλά φίλε εσύ. Εδώ. Μπόρεσα και είδα και εγώ τα ματάκια σήμερα. Για πάμε. Είδα και τον Παναθηναϊκό χθες. Καταρχήν να πάρω κατά σειρά τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, για μένα ο Παναθηναϊκός στην αρχή ξεκίνησε σχετικά καλά. Έτσι.
Εννοώντας το θέμα άμυνας, εννοώ Διονύση. Από εκεί και πέρα όμως, όσον άλλη η Μακάβη γύρισε πολύ την μπάλα, χτύπησε τα μισμάτς. Και ήταν κακός. Μετά, ναι, σε αυτό που λες έχεις δείξει τα πρώτα τα λεπτά, αλλά μετά ο Παναθηναϊκός ήταν κακός στην επίθεση. Πολύ κακές επιλογές. Ναι, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Παπαπέτρου ξεκίνησε άσχημα. Και το ότι η Μακάβη σκέφτηκε ότι άλλαξε σχεδόν μια πεντάδα ολόκληρη σε ένα δεκάλεπτο και ο Παναθηναϊκός πάλι δεν μπορούσε, ας πούμε, να βρει λύσεις. Ίσως και αυτό μπέρδεψε λίγο και τον Παναθηναϊκό περισσότερο. Δεν πέναγε η μπάλα μέσα στους ψηλούς με τίποτα. Εμένα, ας πούμε, έστω και βέβαια μπήκε 4 λεπτά, μου άρεσε που μπήκε ο Βουγιούκας. Έβαλε ένα κανάσκι φάουλ, έπαιξε, προσπάθησε, ρε παιδί μου, όσο μπόρεσε εκεί πέρα. Λίγο, 5 λεπτά, όσο ήταν οι ανάσες. Ναι, προσπάθησε. Και προσπάθησε και στην άμυνα. Ξέρεις τι δεν είχε με τον Βουγιούκα Παναθηναϊκός? Rebound. Αν παρατηρήσεις 2-3 φορές. Ναι, γιατί τραβιέται έξω με τις περιστροφές. Ναι, και το χάνε και ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα όμως, εντάξει, κύλησε το μάτς, πήγε στους 16 διαφορά και μετά, όταν αρχίζει η προσπάθεια του Παναθηναϊκού σιγά σιγά να γυρίσει το μάτς, με το 3-2 ειδικά. Έτσι. Βρήκε πολλές απαντήσεις κλείνοντας όλους τους διαδρόμους η Μακάμπη. Και μετά αρχίζει το κρεσέντο ο Νέντοβιτς, όπου, όπως ανέφερα κιόλας και το πρωί, πιστεύω ότι είναι, νομίζω, το franchise record που έχει γίνει ποτέ για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή 45 rank με 39 πόντους. Ακόμα και ο Ράις πέρυσι είχε 33 rank και ο Παπαπέτρου με την Άλβα είχε φτάσει, νομίζω, 41 κι αυτός με τους 39. Εντάξει, από εκεί και πέρα, ξέρω, απογοητεύεται ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Η μπασκετική τώρα όμως, να σου πω την αλήθεια, όταν το βλέπεις έτσι, σ' αρέσει αυτό την προσπάθεια. Εννοείται πως αρέσει. Θέλει να δεις νίκες, σίγουρα είναι ήθελε αυτό. Ήθελε ο Παναθηναϊκός να πάρει χθες, να πάρει λίγο περισσότερα πράγματα από έναν δύο παίκτες ακόμα. Κυρίως από τον Παπαπέτρου. Αν είχε πάρει ένα κλικ παραπάνω από τον Παπαπέτρου, μπορεί να έπαιρνε την νίκη. Συμφωνώ. Γιατί αυτό που έλεγε ο Κίεβος, ας πούμε, ότι η μπάλα πήγαινε μόνο εκεί, ήταν ο μόνος παίκτης που σκόραρε, ήταν ο μόνος παίκτης που δημιουργούσε, είναι ο μόνος παίκτης που έπαιρνε επαφές, πήγε 8 κερδισμένα φάουλ και πήγε στις βολές. Ήταν ο μόνος παίκτης που προσπαθούσε να κάνει κάτι. Ναι. Δηλαδή, οπότε, αν δεν πάρει κάποιος μπρος μαζί του να ανέβει, είναι φυσιολογικό να φαίνεται απελπιστικά μόνος. Έτσι. Για πάμε σε σημερινά. Ναι. Για μας σήμερα ο Ολυμπιακός. Το πρώτο δεκάλεπτο ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, κλείνοντας 22-27, έτσι. Δηλαδή είναι πολύ ψηλό σκορ για πρώτο δεκάλεπτο και εκτός έδρας. Έβαλε όλα τα μακρινά, ό,τι τρίποντα του δόθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο τα σκόραρε όλα. Γενικά ήταν ανοιχτό το παιχνίδι, μετά όμως το δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός άρχισε να τρώει, έφεγε ένα σερί 14-5. Το οποίο όσο να είναι είχε αλλάξει λίγο το σχήμα, ήταν ο Σπανούλης στον Άσο με τον Τζένκινς, Μακίσικ, Βεζέκοφ, Μάρτιν, λίγο, έγινε λίγο αλχημία. Ο Βέσελ κακά τα ψέματα βρήκε πατήματα, τι να κάνουμε, είναι και ένας από αυτούς τους δεινόσαυρους, ας πούμε, της Ευρωλίγκας, που από ό,τι φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός απέναντι στους παίκτες θα έχει λίγο θέμα. Ο Ντεκολό ήταν πάρα πολύ άστοχος σήμερα, αλλά δημιούργησε, δηλαδή είχε 6 assist, 8 rebound και 10 πόντους πιο πολύ με τις βολές. Δηλαδή με ένα κακό ντεκολό σήμερα χάνει ο Ολυμπιακός, έτσι, που είναι κινητήριος μοχλός της Φενέρ. Αρχίζει και πιέζει ο Ολυμπιακός, γυρνάει λίγο σε μαντουμάν, γίνεται το κρεσέντο εκεί από το Βεζέκοφ που πάει στον ένα πόντο και πιστεύεις ότι μία άμυνα θα βγει, και γίνονται δύο λάθος επιλογές, ειδικά με το επιθετικό του Μακίση, και εκεί κάπου τελειώνει το μάτ. Θέλει λίγο υπομονή, δηλαδή εκεί που παίρνει τη φόρα Μακίση και δίνεται το επιθετικό, είναι λίγο. Θέλεις να βάλεις το καλά, το καταλαβαίνω, αλλά όσο να είναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται εκεί να το τραβήξει τα μαλλιά. Δεν πρέπει για μένα να πανικοβληθεί ο Ολυμπιακός. Έτσι, παρότι έχει γίνει το 7-8, έχουμε ένα μάτσο ακόμα την επόμενη εβδομάδα. Αν καταφέρει να κλείσει το 8-8 τη χρονιά, με τέτοια Ευρωλίγκα έτσι όπως είναι, ξέρεις, κερδίζεις τα μάτσα που μπορεί να μην κερδίσεις και να χάσεις μάτσα που μπορεί να μην χάνεις. Όλα παίζονται. Έτσι. Ναι. Αυτά εν ολίγης. Από τα υπόλοιπα είδες τίποτα? Ναι, είδα τη Ζαλγκύρης. Αυτό που, ειδικά το φάουλ που γίνεται στο Βάιλερ Μπαμπ, δηλαδή σε περνάει, σε έχει περάσει ένα μισό βήμα μπροστά, δηλαδή τι το κάνεις το φάουλ. Νομίζω είναι στικτοδός μου, έγινε. Δηλαδή στην προσπάθεια να μαρκάρουν. Εντάξει, δεν έχεις άδικο. Άστο και το θέλα και παράταση κι εγώ. Άστο και μην το κάνεις. Κατάλαβα. Okay. Και το βάζει ο Γκριγκόνης. Σήμερα η Μπασκονία έκανε μεγάλη νίκη μες στην Ιταλία. Και χωρίς Πολωνάρα, Αυτό πήγα να σου πω. Είδα DMP Πολωνάρα και μου έκανε και εντύπωση μεγάλη. Κάτι έπαθε στον Αστράγαλο, νομίζω. Κάτι έπαθε, τραυματίστηκε. Ναι, Βαλένθια είδα λίγο με την Κίμκι. Η Κίμκι, εντάξει, ψάχνονται. Οι άνθρωποι δεν ξέρω το κάνουν. Έχει ακουστεί ότι φεύγει ο Τίμα και ο Γερέμκο και πλέον φεύγει και ο Μονρό.
Μένει ελεύθερο. Μια καλή λύση. Και με κακό Σβέντ. Κακό. Για τα δεδομένα του. 14 πόντους είχε, αλλά για τα δεδομένα του ξέρεις. Η Κίμκι έφτασε στους 3 όταν ενώ είχαν με 20, όταν ο Σβέντ πήγε στον πάγκο μαζί με τον Γερέμκο για 12 λεπτά, 14 λεπτά. Ναι. Όταν τους απόσυρε στον πάγκο, κατάφερε να γυρίσει το μάτι. Mm-hmm. Μόλις ξαναμπήκανε και οι δύο, κάπου εκεί τελείωσε. Ναι, δεν ναι. το λέμε ότι είναι κακό, αλλά κατάλαβα, δεν γίνεται κατάλαβα. Για μένα. Πρέπει να φύγει ο προπονητής, να έρθει κάποιος καινούργιος προπονητής, να στρώσει λίγο την ομάδα την αρχή. Δεν γίνεται να γίνονται σπασματικές κινήσεις. Ένα τέτοιο ρόστερ με τόσους καλούς παίκτες. Βγάλαν το μωρό ξαφνικά εκτός δωδεκάδας, ένας παίκτης ο οποίος είχε 12 πόντους μέσο όρο και τράβαγε κουπί για την Κίνδυ. Έτσι. Ωραία. Πάντα, έγινε Χριστό. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλά Χριστούγεννα με υγεία. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μιχάλη Σάικ. Ναι. Τι κάνετε. Καλημέρα. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου. Γεια σας. Λίγο έτσι για τη Σάικ. Να τα πούμε. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα έτσι τώρα. Πού φύγε ήδη της. Έρθει Κονέ. Ξέρω εγώ. Ο Κώστας πώς τα βλέπει. Κοίτα, για την αλλαγή προπονητή πιστεύω ότι ήταν όπως έθεσαν τα πράγματα επιβεβλημένοι. Θεωρώ ότι δόθηκε στον Καρέρα χρόνος να μπορέσει να αναστρέψει την κατάσταση. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Θεωρώ ότι ο Μανόλο, αφού επέλεξε να πάει σε λύση ανάγκης για να φέρει κάποιον προπονητή άμεσα από τη στιγμή που είχε διαθέσιμο τον Χιμένεθ και αποδείχθηκε άλλη μια φορά ότι είναι πάντα διαθέσιμος για λύση ανάγκης ήταν η καλύτερη επιλογή. Έτσι. Πάροντας ο προπονητής που η ΑΕΚ ίδια τον είχε διώξει το καλοκαίρι του 19 για να φέρει έναν άλλο προπονητή να πάει σε ένα άλλο μοντέλο ποδοσφαίρου που απέτυχε βέβαια αυτή η επιλογή τότε με τον Καρντόσο. Σε ό,τι αφορά την αποχώρηση Ίβιτς, είπα και στην αρχή ότι ήταν μια κίνηση κατά την άποψή μου καλή όταν έγινε, όταν ήρθε ο Ήλια Ίβιτς. Προφανώς δεν περίμενα κάτι διαφορετικό ο Μελισανίδης και που δεν το είδε. Και θεωρώ ότι την εικόνα της ομάδας σε έναν βαθμό ότι χρέωσε και στον τεχνικό διευθυντή που είναι το νούμερο ένα στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Τώρα για τον Κονέ θα δούμε πώς θα πάει. Εντάξει, είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που σχεδόν αμέσως μετά τη λήξη της καριέρας του γίνεται τεχνικός διευθυντής. Μια τέτοια περίπτωση ήταν και ο Ήλια Ίβιτς το 2004 που θεωρώ ότι ήταν επιτυχημένη τότε με τον Ντέμι, παρότι τον απέλυσε και ο Ντέμις κάποια στιγμή μετά από 2,5 χρόνια. Κάτι παρόμοιο έκανε και ο Ολυμπιακός και νομίζω ότι και οι αρμοδιότητες θα μοιάζουν αρκετά του Κονέ με τον Ντοροσίδη που είναι ο τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού και αυτός ανέλαβε το πόστο αυτός ακόμη πιο κοντά, δηλαδή νομίζω 2 μέρες μετά τον τελικό του κυπέλου που ήταν ο αρχηγός της ομάδας στο τελευταίο του παιχνίδι, μετά από 2 μέρες έγινε τεχνικός διευθυντής. Να δούμε. Πάντως έχει δύσκολο έργο Κονέ γιατί θα πάρει πολλές αρμοδιότητες. Κυρίως θα οργανώσει το ποδοσφαιρικό τμήμα ξανά από την αρχή. Να δούμε. Είναι ένα διπλό τώρα στοίχημα εδώ πέρα και μια διαγωνιστική ανάκαμψη αλλά και μια καλύτερη οργάνωση στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Να δούμε τι θα καταφέρουμε. Σαν σίγουρα και δύο σαν επιλογές είναι γνωστοί άνθρωποι στην ΑΕΚ και θεωρώ ότι είναι και αγαπητοί, δηλαδή δεν βλέπω για ποιο λόγο να μην είναι αγαπητός ο Μανώλο Χιμένεθ ή ο Κονέ. Από εκεί πέρα θα κρυθούν από τα αποτελέσματα της ομάδας όπως κρίνονται όλοι. Θεωρείς ότι ο Χιμένεθ θα είναι και του χρόνου που θα μπούμε για Σοφιά ή απλά θα είναι μια λίγο ξέρω αυτό φίλε μου. Πιστεύω αν πάει καλά η χρονιά, το συμβόλαιο ούτως ή άλλως είναι για 1,5 χρόνο. Απλώς όπως το βλέπω εγώ ας πούμε σαν θεατής ας πούμε, ο Χιμένεθ ξέρουμε τι προπονητής είναι, ξέρουμε τι παίρνουμε, οπότε θεωρητικά αν θεωρούμε ότι είναι ο προπονητής που μπορεί ας πούμε να στηριχθεί πάνω του, ξέρουμε τι θα πάρουμε, είτε τώρα πάνε καλά τα αποτελέσματα είτε όχι. Ένα περίπου το Χιμένεθ τον ξέρεις, δηλαδή δεν αλλάζει κάτι για του χρόνου. Όσον αφορά τα αποτελέσματα πάντα. Δεν διαφωνώ, αλλά πάντα για τους προπονητές παίζουν ρόλο τα αποτελέσματα. Πάντα, αυτό συμβαίνει πάντα. Οπότε δεν αυτό σίγουρα. Εντάξει, απλά είναι λίγο περίεργη χρονιά φέτος με το πώς είναι τα αποτελέσματα και πώς παίζει η ομάδα. Ναι, εντάξει, είναι περίεργη, αλλά
η γενικότερη αίσθηση που υπάρχει, και εγώ το πιστεύω, ότι είναι ότι μπορεί η ΑΕΚ να παίξει πολύ καλύτερα από αυτό που έχει δείξει μέχρι τώρα. Έτσι νομίζω, με το υλικό που έχει. Τώρα άμα χρειαστούν και σίγουρα, με από το κέντρο και μπροστά, σίγουρα πιστεύω... νομίζω ότι τουλάχιστον για δεξιμπακ, ιδίως αφού θα λυθεί και το συμβόλαιο του Παολίνιο με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, πιστεύω ότι πρέπει να αποκτηθεί. Εντάξει, θα δούμε και ο Μανώλο ότι, τι μπορεί να ζητήσει. Ή από τους υπάρχοντες παίχτες μπορεί κάποιος, πάντα σημαίνει αυτούς τους προπονητές, κάποιους που θεωρούμε εμείς ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν. Έχει συμβεί και άλλες φορές να έρχεται κάποιος προπονητής και να μπορεί να τους αξιοποιήσει. Ή και το αντίθετο, κάποιος που νομίζουμε ότι μπορεί να στηριχθεί πάνω τους η ομάδα, τελικά να μην γίνει. Ο Ιανουάριος είναι πολύ δύσκολος ούτως ή άλλως. Έχει τρία ντέρμπι, μεγάλα παιχνίδια. Ξεκινάει ο Χιμένεθ με παιχνίδι στο Καρεσκάκι. Νομίζω ότι εκεί μια ενίσχυση στο αμυντικό κομμάτι, αν το ιδανικό για μένα θα ήταν να πάρει ένα δεξιμπάκ με επιθετικούς έτσι πιο πολύ προσανατολισμούς, γιατί αν θυμάσαι και ο Μανώλο κυρίως με τον Γκάλο έπαιζε δεξιά. Ναι, και τον Μπακάκι που είχε τρίτο στόπερ ή αριστερά. Ναι, ή τρίτο στόπερ και κάποιες φορές αριστερό μπακ υπηρεσιακά. Είχε παίξει και δεξιμπάκ ο Μπακάκης, αλλά συνήθως σε κάποια, αν θυμάσαι, κάποια έτσι λίγο περίεργα σχήματα που κάνω Μανώλο, που βάζει τον Μπακάκι και μπροστά του τον Γκάλο σαν εξτρέμ, ας πούμε. Ναι, παίζανε και οι δύο. Θυμάσαι, ναι, παίζανε μαζί και οι δύο την πλευρά. Εντάξει, γενικά νομίζω συζητώντας. Και αν επιστρέψει και ο Βράνιες, αν μείνει ελεύθερο να έρθει και επιστρέψει στην ΑΕΚ, θεωρώ ότι και στην άμυνα θα είναι πλήρης. Πάντως, μιλώντας, ας πούμε, και με φίλους, ας πούμε, παντού στη ΣΑΚΗ... Πλήρης, μάλλον, συγγνώμη, μου σε διακόπτω. Πλήρης είναι και τώρα. Ενώ θα είναι πιο καλή από ότι τώρα, δηλαδή θα έχει πιο... έτσι... Πιο ποιοτική, πιο... Ναι, ίσως, βασικά, θέλει να βάθμιση στην άμυνα, ουσιαστικά. Κέντρο και μπροστά καλά είμαστε, θεωρώ, ας πούμε, σαν μονάδες. Απλά τώρα, συνομιλώντας, ας πούμε, και με φίλους, ας πούμε, συναεκτήδες και βλέποντας λίγο στα site, ενώ ότι το Μανώλο, νομίζω, σχεδόν όλοι, παρόλο που είναι την δεύτερη φορά που έρχεται, τον υποδεχτήκαν, ας πούμε, αρκετά θερμά. Λίγο το θεματάκι που είδα σήμερα είναι λίγο με τη φυγή του Ήφιτ, γιατί νομίζω ότι μέχρι τώρα, τουλάχιστον στα μάτια των οπαδών, ήταν πετυχημένος σε αυτά που πρέπει να κάνει όσον αφορά μεταγραφές, πωλήσεις κτλ. Και ουσιαστικά ήρθε ο Κονέ, ο οποίος, εντάξει, κατά ψέμα νομίζω στην Παναχαϊκή θα πήγαινε για παρόμοια θέση, κάτι τέτοιο. Στο κομμάτι των... ναι. Okay, θα μπορούσε να πήγαινε και σε μια άλλη ομάδα. Δεν έχει, αυτό δεν έχει να κάνει. Δηλαδή και ο ίδιος ο Μανέλα με την ΑΕΚ. Λίγο κίνηση λίμπε αυτό, με τεχνικό διευθυντή, λίγο αθλητικό και τα λεπά, που στην ουσία μετά μεταγραφής δεν βγήκε καθόλου με τον Λιμπερόπουλο. Που ήταν ουσιαστικά για να κρατάει λίγο αποδυτήρια, να φέρνει παίχτες που δεν του βγήκαν στην ουσία μεταγραφές του Λιμπερόπουλου. Ναι. Κοιτάξτε, ο κομμάτι των μεταγραφών, από ό,τι... από ό,τι ξέρω και από ό,τι λέγεται ο ρεπορτάζ, από ό,τι γνωρίζω κιόλας προσωπικά, δεν υπήρχε εκεί κάποιο πρόβλημα. Υπήρχε μια συνεργασία με τη διοίκηση. Εντάξει, δεν έγιναν όλες οι μεταγραφές ή και όλες οι πωλήσεις προσωπικά από τον Ήλια, δηλαδή δεν είχε πάρει την ομάδα Λευκό. Έγιναν και κάποιες μεταγραφές, αλλά γενικά υπήρχε μια συνεργασία. Δηλαδή δεν... πώς να το πω, δεν υπήρχε κάποια κόντρα ότι κάποιο παίχτη που ήθελε, ξέρω εγώ, η διοίκηση, όπως για παράδειγμα Ινσούαν, Σαριφάρ, Σαχόφ. Πάντως η απομάκρυνση δεν έγινε από την πλευρά του Ήβιτς, έγινε από την πλευρά της ΑΕΚ, καθαρά, δεν είναι. Ναι, καθαρά από την πλευρά της ΑΕΚ, ναι. Καθαρά από την πλευρά της ΑΕΚ. Και αυτό που ακουγόταν πριν κανένα μήνα περίπου, ότι θέλουν να φέρουν έναν άνθρωπο, ας πούμε, για να είναι κάτι ανάμεσα στον Ήβιτς και τα αποδυτήρια, κάτι δίπλα στο Δημητριάδη. Ναι, κοίτα, υπήρχε μια τέτοια σκέψη. Ήταν και ο... και ο Κονέ πάντα ήταν μέσα σκέψης της διοίκησης για να πάρει κάποιο ρόλο στην ομάδα. Τελικά, αν θυμάσαι την προηγούμενη φορά που είχε πάει στα Σπάτα Μαλτσανίδης, γενικά είχε μιλήσει και στον Ήβιτς και του είχε πει και αυτού κάποια πράγματα, ότι δεν είναι ευχαριστημένος από τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας. Και από τότε είχε φανεί ότι αν έφευγε ο Καρέρα ήταν πιθανό να ακολουθήσει και ο ίδιος, όπως και έγινε τελικά, αν θυμάσαι, δηλαδή είχε καταγραφεί αυτό, το είχαμε πει και εμείς, ότι υπήρχε αυτή η τέτοια. Χωρίς να πω ότι του χρεώθηκε ο Καρέρα, έτσι, δηλαδή ο τελευταίος, ας πούμε, που είχασε την πίστη στον Καρέρα δεν ήταν ο Ήβιτς, ήταν ο Μελισανίδης, έτσι,
Ο ίδιος και σαν επιλογή, αλήθεια, ο Καρέρα εντάξει, δεν ήταν η τέλεια όπως αποδείχθηκε, αλλά δεν ήταν και κακή, γιατί τη δουλειά πέρσι που χρειαζόταν να κάνει την έκανε και με τον παραπάνω. Εγώ νομίζω ότι όταν ήρθε ήταν, αποδείχθηκε μια καλή επιλογή. Στην πορεία και αυτός κάπου το έχασε το παιχνίδι. Αλλά και σαν επιλογή ήταν μια αξιοπρεπής επιλογή, έτσι. Δηλαδή δεν ήταν ένας τυχαίος προπονητής. Μπορεί να μην είχε την πολύ μεγάλη προϋπηρεσία. Απλώς αλλά... παραπάνω αυτό με προβληματίζει είναι ότι ουσιαστικά η ομάδα κάνει συνέχεια κύκλους. Συγγνώμη σε εγώ. Που κάνει, Συμφωνώ, αυτό είναι... Δηλαδή είμαστε 7 χρόνια, εντάξει, εκτός από την πρώτη αθληματική χρονιά που στην ουσία και άλλες ομάδες χάνανε βαθμούς και μπορούσαμε και συνεχίζαμε, είχαμε λίγο το... Ήταν λίγο πιο εύκολο. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι για παράδειγμα, ας πούμε, πολλοί προπονητές έφυγαν και ο Καρέρα ακόμη και ο Ζουνίδης έφυγαν χωρίς να έχουν μαζέψει λιγότερους πόντους από ό,τι είχε μαζέψει η ΑΕΚ όταν πήρε το πρωτάθλημα. Πάντα παίζουν ρόλο και οι αντίπαλοι, το πόσο, το τι βαθμούς χάνουν, τι απώλειες έχουν, ξέρεις, είναι δεδομένο αυτό, δεν είναι, ισχύει για όλες τις ομάδες. Αυτό με τους κύκλους θα συμφωνήσω μαζί σου. Έγινε, φίλε μου. Δεν έχει καταφέρει να βρει μια συνταγή πιο σταθερή. Έγινε, ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Καλά, Χριστούγεννα, να είστε καλά. Πάμε. Διονύση, για άγραφα να πούμε. Ναι, βεβαίως, για άγραφα να πούμε. Μαζί μας φυσικά τα άγραφα, το καλύτερο και το πιο ουσιαστικό και το πιο γευστικό δώρο από τον Big Win Sport FM. Και τα άγραφα 1977, μια μεγάλη ποικιλία κρεατικών 4 ατόμων. Ποικιλία από τα άγραφα 1977 θα στείλουν στο σπίτι τη δουλειά. Αν είστε στην ακτίνα του delivery, αλλιώς θα το πάρετε εσείς take away. Στέλνετε τώρα κανονικά ονοματεπώνυμο το τηλέφωνο για να δηλώσετε συμμετοχή. Να μπείτε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Οι παραγγελίες για όσους στέλνουν στα άγραφα 210-22-22-600, 210-22-22-600. Τα άγραφα τα οποία βρίσκονται Γαλάτσι Βέικου 111, κάτω Πατήσια Τσούντα 49 και Νέα Σμύρνη Αιγαίου και Ένου γωνία για τον πιο γευστικό γύρο της Αθήνας και όχι μόνο. Λοιπόν, στέλνε κανονικά και θα κάνουμε την κληροσούλα στο φινάλε. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, καλησπέρα. Ναι, φίλε μου. Καλησπέρα. Γιώργος από Αθήνα. Γεια σας. Αρχικά, εντάξει, και τον Καρέρα, δεν απέφερε τα ανάλογα αποτελέσματα. Και τον Ίβιτς, εντάξει, νομίζω κίνηση είναι λάθος προσωπικά. Δεν είχε δώσει σημάδια ότι δεν είναι ικανός ή... Τέλος πάντων, ότι δεν τα φέρνει εις πέρας, γιατί και μεταγραφές έκανε και νομίζω έχει και το αυστηρό που πρέπει να υπάρχει τέλος πάντων σε αυτή τη θέση. Έτσι, ο Κονέ δεν έχει προϋπηρεσία. Αλλά τέλος πάντων το τηλεφώνημα μου στοχεύει κάπου αλλού. Ένας άνθρωπος που ονομάζεται Δημητριάδης είναι πάντα στο απειρόβλητο. Και ποια είναι η θέση του ρεσικού στα στην ΑΕΚ? Δηλαδή, επικεφαλής ποδοσφαιρικού τμήματος είναι η θέση του. Και όταν λες απειρόβλητο, τι εννοείς δηλαδή? Για μένα θα πρέπει να ήταν αυτός που θα έπρεπε να φύγει πρώτος. Άρα δεν είναι στα πυρόβλητο. Αφού... Δεν έχει φύγει. Εννοείς από τη διοίκηση είναι στα πυρόβλητο? Ναι, από τη διοίκηση. Δηλαδή, να φύγει πρώτος για ποιο λόγο? Συγγνώμη που σε διακόπτω. Όχι, δεν διακόπτω, συζήτηση κάνουμε. Συζήτηση κάνουμε. Είπες ότι ο Ίβιτς προφανώς στην καθημερινότητα δεν ήταν, στα σπάτια η ζωή δεν ήταν όπως ήθελε ο Μελισανίδης, τέλος πάντων, η ποδοσφαιρική ζωή. Ο Δημητριάδης δεν είναι στο συγκεκριμένο κομμάτι υπεύθυνος. Εκτός να κάνω λάθος στις αρμοδιότητες, έτσι, γιατί δεν το κατέχω. Κοίτα, επικεφαλής της ομάδας είναι, του ποδοσφαιρικού τμήματος είναι ο τεχνικός διευθυντής. Ο τεχνικός διευθυντής δεν είναι μόνο για να κάνει μεταγραφές σε μια ομάδα. Okay. Ο Δημητριάδης τότε ποια είναι οι αρμοδιότητες σου? Σου είπα, είναι επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Οπότε είναι και αυτός υπεύθυνος για τη ζωή στα σπάτα, έτσι? Ναι, βεβαίως είναι. Οπότε προφανώς, όπως ακουγόταν και από την πρώτη φορά που έφυγε ο Καρδόσο, που ήταν για να φύγει, μία φορά που έπρεπε να φύγει, τουλάχιστον έτσι λέγανε, και δεύτερη φορά τώρα που σε στιγμή... Ναι, υπήρχαν τότε σκέψεις, αλλά εντάξει. Ο Μελισανίδης τον εμπιστεύεται και τελικά η εμπιστοσύνη αυτή τον κράτησε στη θέση του και τότε. Τώρα, από ό,τι γνωρίζω, δεν τέθηκε θέμα να φύγει ο Δημητριάδης, αλλά σίγουρα και από αυτόν συζητήθηκαν κάποια πράγματα που θα δούμε αν θα
Θα δούμε από την άλλη πλευρά. Θα δούμε κάποιες αλλαγές στο μέλλον και θα δούμε αν πραγματικά θα λειτουργήσει το πράγμα όπως είναι. Δηλαδή με τον Κονέ και με τον Δημητριάδη ξανά στη θέση του. Οκ, ο άνθρωπος είναι αεκάρο, οτιδήποτε το ένα τάλλο, αλλά δεν νομίζω ότι... Δεν ξέρω, τουλάχιστον εμένα δεν μ' άρεσε και σαν χαρακτήρας. Έτσι, γιατί, τι πρόβλημα έχεις με τον χαρακτήρα, δηλαδή τι έχει κάνει που σε ενοχλεί ως χαρακτήρας. Δεν ξέρω, με τον τρόπο που φέρεται και γενικότερα από... Ναι, αυτό λέω, πού φέρεται, δηλαδή δεν έχει... Δεν κάνει δηλώσεις ποτέ, δεν έχει κάνει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Εκτός αν δεν θυμάμαι κάτι εγώ. Έχεις κάποιο περιστατικό να μου πεις. Όχι, θα σου πω, στην τηλεόραση ειδικότερα όταν γίνεται κάποια αλλαγή, ναι. Πάει κάποιος παίκτης στον πάγκο και πάει ο φροντιστής να του δώσει τέλος πάντων μια πετσέτα ή ναι. Όποιος πάει να χαιρετήσει κάποιον, λες και θα κάνει κάτι κακό ρε παιδί μου στον ποδοσφαιριστή. Είναι πολύ... Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και λάθος η γνώμη μου, αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή... Πού το έχεις δει αυτό, δε φίλε. Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δηλαδή, τι, ότι... Ναι, παιδί μου, ότι είναι πολύ αυστηρός με την έννοια ότι... Εντάξει, οκ, είσαι ο Δημητριάδης. Εντάξει, οκ, δεν είσαι και ο... Δεν ξέρω, ο Μέσης. Ναι, αλλά αυτό που λες... Δεν καταλαβαίνω τι λες, δεν το ξέρω αυτό που λες. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά, συγγνώμη τώρα, δεν το λέω, αλλά δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Δηλαδή, τι... Στις αλλαγές τι δουλειά έχει ο Δημητριάδης με τις αλλαγές. Ναι, παιδί μου, όταν γίνεται μια αλλαγή στο ημίχρονο... δεν φέρεται καλά, ρε παιδί μου, και στο... Ο Βασέλης. Πού έχει γίνει αυτό? Δηλαδή, σε ποιον δεν φέρεται καλά, στον παίχτη που βγαίνει? Όχι, στους οδηστές και στο κύκλο του. Γιατί, ρε φίλε, πού... Τι λες, ρε φίλε, πού το έχεις δει αυτό το πράγμα? Και στην τηλεόραση το έχω δει. Έχεις δει στην τηλεόραση τι, να μην φέρεται καλά στον φροντιστή? Και στο κήπεδο το έχω δει. Αλλά τέλος πάντων, για τη ζωή στα σπάτ, τουλάχιστον δεν νομίζω ότι φταίει μόνο ο Ίβιτς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα μου πεις, θα έχουμε το Δημητριάδη, και θα έχουμε το Δημητριάδη, αλλά δεν νομίζω ότι φταίει και μόνο ο Ίβιτς για τη ζωή στα σπάτ. Εντάξει, σίγουρα δεν φταίει μόνο ο Ίβιτς. Με αυτό θεωρεί ο Μελισσανίδης ότι δεν μπορούσε να συνεργαστεί όπως ήθελε και γι' αυτό τον άλλαξε. Δεν είπα εγώ ότι φταίει ο Ίβιτς για τη τέτοια. Όχι, και δεν λέω ότι το πέσεις ότι φταίει. Λέω απλά σε έναν οργανισμό. Δεν είναι μόνο ο Ίβιτς, από τη στιγμή που μου είπες ότι είναι επικεφαλής ποδοσφαιρικού τμήματος και ο... Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά, ο γενικός αρχηγός, ας πούμε, της ομάδας. Οπότε αυτή και ο γενικός αρχηγός. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πλήρωσε μόνο ο Ίβιτς. Εντάξει, παιδί μου, τώρα, για παράδειγμα, τώρα, λέω εγώ, αν η ΑΕΚΑ σου ήθελε να κάνει πωλήσεις και δεν έγιναν, δεν φταίει ο Δημητριάδης αυτό, δεν είναι δουλειά του Δημητριάδη. Όχι, δεν είπε για τέτοια πράγματα. Δεν είπε για... Όχι, εκεί λέω για τη ζωή στα σπάτα που πέφτει. Η ζωή στα σπάτα, βιβλίο μου θυμίζει δηλαδή. Όχι, εγώ εντάξει, δεν είπα για ζωή. Είπα ότι η διαχείριση καθημερινότητα θεωρεί ότι στα σπάτα, ρε παιδί μου, υπάρχει πρόβλημα ανατροπίας της ομάδας που ξεκινάει και από την καθημερινότητα της ομάδας. Αυτό θέλει να αλλάξει. Και σου λέω και πάλι, και σίγουρα και έχει και ο Δημητριάδης τις ευθύνες του. Και σου λέω και πάλι ότι αυτό που γνωρίζουν τους δίθηκαν κάποια πράγματα να αλλάξουν. Τώρα από εκεί πέρα θα περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Ωραία, να σε καλά φίλε. Να σε καλά φίλε, ευχαριστούμε. Καλά Χριστούγεννα. Για τον Κατσουράνη ρωτάνε εδώ. Ναι, δεν υπάρχει θέμα Κατσουράνη. Όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα Κατσουράνη. Να πω ότι αναβάλλεται το μάτς της Οκλαχώμα με το Χιούστον για τους φίλους του NBA και όσους θέλουν να το δουν. Γιατί υπήρχαν διάφορα θεματάκια εκεί με COVID. Στο Χιούστον υπήρχαν και διάφορα ανοιχτοπερπατήματα του κύριου Χάρντεν, ο οποίος παραβίασε κανόνες και γύρισε σε διάφορα μυστήρια μαγαζιά από ό,τι γράφανε στην Αμερική χθες το βράδυ. Αυτός λέει ότι όχι, τέλος πάντων δεν θα βγάλουμε κι άκρη, αν όντως γύρναγε στα μπάρ ή όχι. Βρέθηκαν θετικοί κάποιοι Έλληνες από μόνος, συνεπώς δεν είχαν τουλάχιστον 8 παίκτες οι Rockets, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να μην γίνει. Άντε πάμε, χαίρετε. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Δημήτρης από Βερολίνο είμαι. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη. Τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει Κώστα λέγαμε για το γκαζόν στο ΆΚΑ και βλέπω τα προβλήματα είναι ίδια. Ήταν Αύγουστος τότε. Το χειρότερο από όλα είναι φίλε μου ότι φτιάχτηκε κιόλας. Ναι, όχι, ήταν η περίοδος που φτιάχτηκε για να είναι αυτό που είδαμε. Μας φάγανε καινοτομίες. Τι να κάνω. Τέλος πάντων, τώρα εντάξει, ό,τι έγινε. Πιστεύω ότι επειδή θα γίνει ένας, θα συμπληρωθεί μήνας εργασιών, ότι όταν επιστρέψει η ΑΕΚ, τώρα δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει, θα μείνει στη λεωφόρο μέχρι τέλος. Αν ο Παναθηναϊκός, σίγουρα τα επόμενα 2-3 μάτς θα τα δώσει εκεί. Αν πάνε καλά τα πράγματα στη λεωφόρο, ναι, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι δεν σίγουρο. Βρίσκω το λόγο, αν πάνε καλά στη λεωφόρο, να γυρίσει στο ΑΚΑ. Δεν το βρίσκω. Εντάξει, εκτός αν υπάρχουν τίποτα ρήτρες, συμβόλαια. Όχι, δεν υπάρχουν. Ούτως ή άλλως το ΑΚΑ θα πληρωθεί.
Θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός θα πληρωθεί ούτε το πληρώσει. Ναι. Οπότε, το... οπότε κάνει ό,τι γουστάρει. Ναι, ρε παιδί μου, και στη λεωφόρο δεν έχει να πληρώσει. Έχει ένα εξοχικό, ρε παιδί μου. Ναι, δεν έχει να πληρώσει ο Παναθηναϊκός κάτι έξτρα παρά μόνο τη συντήρηση που ούτω ή άλλω το κάνει. Ναι, ναι. Δηλαδή στη λεωφόρο τώρα μπαίνει καινούριο χόρτο ή μπαίνει, γίνεται έχει, κάτι για έχει, επέμβαση κάτι. Έχει έρθει χλωοτάπητα. Ο οποίος θα μπει αύριο, έχει ξυλωθεί, όχι σε ολόκληρο το γήπεδο, σχεδόν στο 1/4, σε ένα κομμάτι δηλαδή, όλο το μήκος προς τον προβληματικό χώρο, προς τους πάγκους, στην Τζόχα, όλο το μήκος από τη μία τελική ας πούμε μέχρι την άλλη, και σε ένα πλάτος περίπου 15 μέτρα. Ναι, ναι. Χοντρικά, όσο και είχε, είχε άλλο είδος πρόβλημα, όπως είδα δηλαδή, εντάξει, βέβαια τώρα στην τηλεόραση, ναι. Αλλά μου φάνηκε είχε άλλο είδος προβλήματα από το ΆΚΑ, δηλαδή. Πιστεύω ότι στη λεωφόρο θα διορθωθεί και πιο εύκολα. Τι να σου πω, ξέρεις τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι η λεωφόρο επίσης. Βέβαια δεν αφήνουμε τον άνθρωπο να μιλήσει. Μόνο αυτό, μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Καλά τα λέτε. Μια και το αναφέρουμε. Στη λεωφόρο είναι ότι και ο Χλωτάπητας αυτός που είχε μπει είναι παλιός. Με αποτέλεσμα, επειδή το ρώτησα και μου το εξήγησαν, αυτά τα. Π.χ. αυτά που φεύγαν τα κομμάτια, γιατί γίνεται. Γιατί και συντήρηση σωστή δεν είχε γίνει και δεν έχει ρίζα. Δεν είναι μεγάλη ρίζα. Έτσι, ναι. Βέβαια το μεγαλύτερο πρόβλημα εκεί που δεν έχει μεγάλη ρίζα είναι εκεί που δεν το παίρνει ο ήλιος. Στο σκέπαστρο της προς την Τζόχα. Μα ο ήλιος είναι βασικό γι' αυτό, γιατί είναι πολύ δύσκολη εποχή για το, και για το ΆΚΑ για τη διόρθωση. Μα σήμερα καλοκαίρι είναι αυτά. Θέλω να ρωτήσω, έχει ηλιοφάνεια στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, πώς είναι. Ναι, σήμερα είχε ήλιο. Σήμερα είχε, ναι. Και από ό,τι άρα έγινε η φωτοσύνθεση που λέγαμε και στο σχολείο. Έτσι, έτσι. Οπότε. Απλώς, ας πούμε και το λέω πάλι επαγγελματικά, δεν θέλω να μιλήσουμε για αυτή τη φορά για τον Καζόν, δηλαδή πραγματικά, αλλά δεν είναι η καλύτερη εποχή ο Αύγουστος ή το καλοκαίρι, το βαθύ καλοκαίρι για να βάλεις έναν Καζόν. Η καλύτερη εποχή είναι νωρίς την Άνοιξη. Ή νωρίς το φθινόπωρο. Έχεις δίκιο, φίλε, στην καλύτερη εποχή παίζουμε. Ναι, ή νωρίς το φθινόπωρο. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Απλά το καλοκαίρι είναι πολύ ταλαιπωρημένα από την πολύ ζέστη. Ναι, ναι. Και άλλη μια φορά, αν θυμόσαστε. Θυμάστε ένα καλοκαίρι που είχε παίξει ένα φιλικό Παναθηναϊκός με μια ξένη ομάδα, ρε, με τη Λάτσιο. Ήταν το ΆΚΑ. Με τη Λάτσιο. Το θυμάσαι, λες και πέθανε σε παραλία ήτανε. Νομίζω Λάτσιο ήτανε, αν θυμάμαι καλά. Ναι, το έκανα περιγραφή τότε. Έφευγαν κομμάτια. Πώς κάνεις όταν οι σφυροβόλοι που πετάνε τη... και πέφτει ας πούμε κάτω και λες τι γίνεται τώρα. Καλά, θυμάμαι εγώ και παλιότερα, και το κλείνουμε για να πάμε στο φύλλο, ένα ΑΕΚ Παναθηναϊκός, ένα Super Cup, όχι Super Cup. Ναι, Super Cup να ήταν. Που ήταν καμένο το χόρτο, το θυμάσαι Κώστα. Που είχε άλλο χρώμα, λες. Ναι, είχε, είχε άλλο χρώμα. Πρέπει να έχει νικήσει 3-1 πάνω. Έχω κάτι τέτοιο, θυμάμαι ακριβώς. 3-0. Πάντως επί Πασόκ ήταν, ήταν το χόρτο πάρα πολύ καλό. Καλά, εντάξει. Εκεί είχαμε πάντα ήλιο. Είχαμε πάντα ήλιο γι' αυτό. Το αλλάζαμε έτσι, μπράβο. Εκτός ότι είχαμε πάντα ήλιο, το αλλάζαμε και κάθε 3 μήνες. Τι να κάνουμε, να αλλάξουμε ένα χόρτο. Να είμαστε ωραίοι. Λοιπόν, γεωπονικά σε καλύψαμε. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά δεν θα μιλήσω, γιατί να μιλήσω για τις ανακοινώσεις σήμερα. Εντάξει, μπορώ να σας πάρω και σε 4 μήνες να πούμε για την τότε ανακοίνωση του Ολυμπιακού και το ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρουν. Αν και ο Ολυμπιακός, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εντάξει, με προσβάλλει λίγο που ο ΠΑΟΚ αναφέρει τα γουναράδικα. Δηλαδή, η ποιότητα των ανθρώπων που ασχολούνται με ποδόσφαιρο δεν θα έπρεπε να κάνουν τέτοιες εκφράσεις. Είναι απαράδεκτο να μπαίνει. Αλλά είναι κάτι άλλο. Είπε τέτοιο πάνω στην ανακοίνωση. Είπε για γουναράδικα. Και εγώ δεν το θυμάμαι να σου πω. Ραντεβού στα γουναράδικα, λέει ο ΠΑΟΚ. Σίγουρα. Παιδιά, στο Sport FM, στο Big Win. Όχι, κάτσε, ξέρεις τι γίνεται, έχουμε χάσει την πάμε της ανακοίνωσης, είναι του Εραστέχνη ΠΑΟΚ αυτή. Το Αλφα-Σίγμα, ναι. Ναι, του Εραστέχνη αυτή, που λέει ότι είμαστε εφιάλτσας, ραντεβού στα γουναράδικα κτλ. Τέλος τώρα, εντάξει, είπαμε, ρε παιδιά, με τα γουναράδικα, εντάξει. Εντάξει, κάπου πρέπει και ένα φρέντο να υπάρχει, δηλαδή, στην έκφραση. Γενικώς, πάντως, σήμερα οι ανακοινώσεις ήταν πολύ σκληρές. Και του Εραστέχνη τώρα που τη βλέπω του ΠΑΟΚ, η τελευταία, ήταν η πιο πρόσφατη, είναι πολύ σκληρή. Εντάξει, παιδιά, λίγο να ηρεμήσει η κατάσταση. Καταλαβαίνω εγώ την αντιπαλότητα. Okay, αλλά εδώ χοντρένει το πράγμα πολύ και βγήκαν για ανακοινώσεις και από οργανωμένους του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, μη χωρίσει τώρα η Ελλάδα. Πάντως, πραγματικά, ρε παιδί μου. Να υπάρχει αντιπαλότητα, με συγχωρείς. Υπάρχει αντιπαλότητα, okay, αλλά τώρα αυτό δεν είναι ύφος. Αυτό που λέει. Δηλαδή... Ακριβώς το ύφος, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω αν. Μόνο σε ανακοινώσεις οργανωμένων είχαμε δει τέτοιο ύφος. Δηλαδή, ναι, δεν είναι τώρα. Ναι. Μετά θα ζητάς από τους οργανωμένους, τους κακούς οργανωμένους, γιατί μιλάτε έτσι και γιατί κάνετε. Εδώ οι ίδιες οι ομάδες θα κάνουμε. Ας πω. Λοιπόν, όσον αφορά το μπάσκετ του Ολυμπιακού,
Εγώ πιστεύω ότι αν δεν κερδίσουμε την επόμενη εβδομάδα τη Χίμκι, δηλαδή έχουμε φτάσει τώρα αυτή τη στιγμή, έχουμε παίξει 15 παιχνίδια. Αν δεν κερδίσουμε τη Χίμκι την επόμενη εβδομάδα, μετά θα είναι 19 παιχνίδια και θα πρέπει να κάνουμε γύρω στις 11 νίκες, που μοιάζει αρκετά δύσκολο. Και πολλοί κόσμος είχε μιλήσει για τον Έλλης. Εμένα αυτός που με είχε απογοητεύσει, δηλαδή σήμερα τι έδειξε, χωρίς να, εκτός από την πρώτη περίοδο και την τέταρτη που έπαιξε άμυνα Ολυμπιακός, ας πούμε, δεν ήταν καλός. Αλλά πήρε τρία μεγάλα τρίποντα ο Βεζένκοφ και σε έβαλε στο παιχνίδι. Αυτό λείπει από τον Ολυμπιακό για μένα. Δηλαδή ο Χάρισον που ήρθε για σκόρερ, έκανε τρεις φάσεις, τρία κλεψίματα με την Μπαρτσελώνα, έβαλε το τρίποντο νίκης με τη Μακάμπη. Αλλά από εκεί πέρα δεν έχει φάνει στα παιχνίδια. Στον Ολυμπιακό αυτό που λείπει, εγώ γενικά μου αρέσει αυτό. Και σε κάποια παιχνίδια δεν είμαι με την Μπαρτσελώνα, ήταν τόσο γρήγορη στην άμυνα που έλεγα, δεν το πίστευα ότι ήταν Ολυμπιακός. Δηλαδή τα τελευταία δύο χρόνια είχαν πονέσει στα μάτια μας. Δεν το πίστευα ότι ο Ολυμπιακός ήταν τόσο καλός. Πιστεύω ότι λείπει ένας παίκτης ακριβώς, ο οποίος όμως έχει ένα χέρι καλό για τρίποντο. Δηλαδή από τον Ολυμπιακό λείπει ένα σίγουρο τρίποντο. Ένα σαν τον Λοντζέσκι, ας πούμε, στα νιάτα του λες. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Δηλαδή ένα βρωμόχερο που θα σου σκουθεί και εκεί που έχει κολλήσει η ομάδα θα σου βάλει 2-3 τρίποντα για τους στείλει τους άλλους. Δηλαδή εκεί προσπαθά να σου κόψει και τα πόδια. Αυτό που παθαίνει ο Ολυμπιακός. Κάπως έτσι. Εντάξει. Πρώτη χρονιά του Μπαρτζόκα, έτσι κι αλλιώς. Νομίζω και ο... Πώς να το πω. Δεν έχει... Δεν θα είναι και καταστροφή, θεωρώ, για τον Ολυμπιακό αν δεν μπει στην οκτάδα. Ομάδα φτιάχνει φέτος. Ναι, εντάξει. Απλά νομίζω ότι πραγματικά αυτή η αποχή του Ολυμπιακού από την Α1 το έχει δημιουργήσει και πρόβλημα. Είναι μεγάλο ζημιά, ναι. Γιατί προσπαθεί να χτίσει ομάδα με ομάδα που δεν παίζει παιχνίδια. Καταρχάς αναγκάζονται και φεύγουν παίχτες τώρα. Δηλαδή, να ο Κόνιερς, ας πούμε, αν υπήρχε το πρωτάθλημα κανονικά. Ακριβώς. Θα έπαιζε το παιδί, θα μπορεί να βρίσκει και ρυθμό, μπορεί και λίγο στην Ευρωλίγκα να βοηθούσε. Αλλά και όλοι οι ποδοσφαιριστές, όπως λες και εσύ. Ξέρεις, συγγνώμη οι μπασκετμπολίστες, αν δεν έχεις το ρυθμό έτσι, και του πρωταθλήματος και ίσως και κάποια πιο εύκολα παιχνίδια να δοκιμάσεις και κάποια πράγματα, ξέρεις. Γενικά είναι... Ναι, είναι δημιουργεί πρόβλημα στο αγωνιστικό τμήμα. Εντάξει. Δεν είναι μορφή προς τη διοίκηση, γιατί εντάξει, οι άνθρωποι πραγματικά τα έχουν βάλει. Αυτοί αποφασίζουν, απλά μια παρατήρηση κάνω εγώ όπως το βλέπω, ας πούμε. Ένας άνθρωπος που περιμένω να δω αυτή την ομάδα. Δηλαδή τον μπάσκετ του Ολυμπιακού με έχει διασκεδάσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Που δεν ήταν η ομάδα με τους σούπερ παίχτες, αλλά ήταν η ομάδα που θα χτυπούσε κάθε παιχνίδι, ας πούμε. Στα Final Four εκεί πήγε, στο Βερολίνο. Όταν έγινε το Final Four του Βερολίνου, δεν ήμουν ακόμα στο Βερολίνο. Είχα την επόμενη χρονιά και ευτυχώς, λέω εγώ. Ναι, εντάξει. Γιατί δεν μας πήγε καλά. Με τα Final Four έχω πάθει ζημιά. Τότε που είχα μια καλή ομάδα που το είχε πάρει ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ, είχε καλή ομάδα ο Ολυμπιακός και είχαμε αγοράσει από νωρίς τα εισιτήρια από Ευρωλίγκα για να μην γίνει σκοτωμός τελευταία στιγμή. Το 7 λες, το 7. Ναι, και τα έδωσα σε φίλους μου Παναθηναϊκούς. Μιλάμε, εντάξει, ήταν μαύρη στιγμή αυτή. Εντάξει, είναι μαύρη στιγμή όντως, αλλά είναι ωραία πάντως, παιδί μου. Δηλαδή και εγώ, ας πούμε, παρότι η ΆΚΑ απέχει την Ευρωλίγκα 20 χρόνια σχεδόν, θα ήθελα να πάω έτσι σε ένα Final Four. Ναι, όχι, είναι ωραία τα Final Four. Ακόμα και φέτος εμείς, δηλαδή αυτό με τον κορονοϊό δεν το περιμέναμε. Πέρυσι είχαμε πάει, ο Ολυμπιακός είχε κάνει το καλύτερο του παιχνίδι πέρυσι εδώ πέρα στο Βερολίνο. Και φέτος είχαμε πει ότι θα αγοράσουμε, έχει 100 ευρώ το εισιτήριο, πάνω στο παρκέ, ρε παιδί, με αυτά τα καθίσματα που έχει. Και φέτος περιμέναμε πώς και πώς είχαμε συμφωνήσει 7 άτομα, θα κάνουμε για φασαρία από εμπόλυκη, ας πούμε. Και δεν μας έκατσε χωρίς φιλάθλους. Να είσαι καλά. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πάρα καλά πολύ. Καλές γιορτές, σου λέω. Ένα τελευταίο, Διονύση, συγγνώμη που κρατάω τη γραμμή. Δεν μπορώ να καταλάβω, Διονύση είναι ένας άνθρωπος που μιλάει πάρα πολύ ήπια, εξηγεί πάρα πολύ καλά και ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν τον καταλαβαίνει τι λέει. Και όλο του λένε άλλο λες και άλλο λες. Αυτό δεν ξέρω, Διονύση, γιατί σου συμβαίνει. Μέχρι σε μένα λες. Εντάξει, όχι, καθένας τώρα. Το έχω ακούσει, σου λένε δεν λες για τη διοίκηση. Και έχεις ξεκινήσει τα λάθη της διοίκησης, μετά σου στέλνει μηνύματα από την επειδή... το έχω σκεφτεί για να είμαι ειλικρινής. Επειδή εμένα το στυλ μου είναι τέτοιο. Έτσι με έχει ζωή μου εγώ. Δηλαδή, λίγο ήρεμος και κάποιος και λίγο κοινικός. Δηλαδή μπορεί να πω κάτι που κάποιος θα το πει με κάποιο στόμφο ή με λίγο δραματικούς τόνους. Και γενικά όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, και στη ζωή μου είμαι έτσι. Με παρεξηγεί πολύ κόσμο και γνωστοί μου, ας πούμε, και φίλοι μου και σχέσεις μου, μου λένε μα καλά, τόσο απλά κοινικά τα λες. Έτσι είμαι εγώ. Και ίσως, ξέρεις, το ύφος είναι. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά είναι μωρέ. Να είσαι καλά.
Καλό βράδυ, καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Να πω λίγο, επειδή μου έχετε στείλει κάποια μηνύματα για τα κρούσματα πειθαρχίας στον Παναθηναϊκό και τα λοιπά και τι συμβαίνει. Πράγματι, το κλίμα στα ποδητήρια μόνο καλό δεν είναι. Μόνο καλό δεν είναι. Για μένα στον Παναθηναϊκό υπάρχουν αρκετά παράδοξα ή οξύμορα, αν θέλετε. Δηλαδή, πράγματι ο Παναθηναϊκός ποδοσφαιρικά έχει βελτιωθεί σε σχέση με αυτό το οποίο βλέπαμε πριν. Έτσι. Άρα μήπως κάνει καλό αυτή η ένταση λίγο, Γιάννης. Δεν νομίζω ότι κάνει καλό, γιατί κάποιοι θα το βρουν μπροστά του Παναθηναϊκού, θεωρώ εγώ. Τι θέλω να πω. Ποια είναι τα παράδοξα. Όντως ο Παναθηναϊκός στα τελευταία παιχνίδια έχει βελτιωθεί, έχει πάρει αποτελέσματα. Δεν είναι ότι παίζει εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, αλλά έχει μια ταυτότητα. Έχει μια σκληράδα που δεν είχε, γιατί ήταν πολύ soft ομάδα. Έχει κάποια πράγματα, ρε παιδί μου. Έχει χάσει από τον ΠΑΟ και από τον Ολυμπιακό. Στις λεπτομέρειες έχασε, για να είμαστε ακριβείς. Και με βάση και το σκορ. Δηλαδή θα μπορούσε να πάρει κάτι παραπάνω. Κοίτα, να... μετά τα 2-3 πρώτα παιχνίδια νομίζω. Ναι. Σταθεροποιείται κάτι στον Παναθηναϊκό, έτσι. Χωρίς τι να... γίνεται όμως τώρα. Υπάρχει ένταση στα αποδυτήρια. Υπάρχει κακό κλίμα. Στα καλά δεν βγαίνει, το είπαμε στις νίκες, δεν βγαίνει. Στις ήττες βγαίνει ή στα άσχημα αποτελέσματα βγαίνει. Και αυτό είναι πολύ κακό, γιατί μια ομάδα πρέπει να είναι ομάδα σε όλα. Και το παράδοξο είναι ότι ο Μπόλωνη, ενώ από τη μία έχει καταφέρει να δώσει μια ταυτότητα στον Παναθηναϊκό, με τη δουλειά και με τον κορμό που έχει καταλήξει τα λοιπά, για να μην μασάμε τα λόγια μας, δεν έχει καλές σχέσεις με αρκετούς παίκτες. Και μάλιστα με παίκτες που παίζουν. Άλλο περίεργο, ας πούμε, της ιστορίας. Ξέρω εγώ, Βιαφάνιες. Ο Μακέντα. Εδώ λοιπόν υπάρχουν περίεργα πράγματα που είναι για να σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Τώρα, θα πρέπει να το λύσει αυτό. Για μένα κανείς δεν είναι πάνω από την ομάδα. Θα πρέπει να το λύσει και ο Μπόλωνη. Να κάτσει να μιλήσει με τους παίκτες του. Δεν ξέρω βέβαια αν μπορεί να το κάνει, γιατί και το στυλ του Μπόλωνη είναι λίγο διαφορετικό από αυτά που είναι λίγο συνθήσει. Ανατολικό μπλοκ, ρε παιδί. Ναι, εντάξει. Έτσι ήταν πάντα ο άνθρωπος αυτός. Ναι. Ποιος σκληρός, για να είμαστε, δηλαδή, να τα λέμε και όλα. Και τον ΠΑΟΚ, αν θυμάσαι, είχε τέτοια θέματα. Παρότι και τον ΠΑΟΚ αρκετά καλά τον πήγε, αν θυμάσαι. Ναι, δηλαδή, παίζει πέτα, ρόλο και η διαφορά ηλικίας. Κακά τα ψέματα τώρα. Δηλαδή, όταν ένας παίκτης είναι 25 ναι, και είναι 67 προπονητής, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου επικοινωνία. Αλλά αυτό θα πρέπει να λυθεί, γιατί αν δεν λυθεί. Και εγώ φοβάμαι τα χειρότερα. Δεν το λέω για να κινδυνολογήσω, αλλά δεν μπορεί μια ομάδα να είναι στα όρια. Μη σκάσει κάτι, ας πούμε, και να παρακαλάει να μην έρθει άσχημο αποτέλεσμα, γιατί πλην από, εκτός από την απώλεια βαθμό θα έχει και άλλα. Πρέπει να το βρουν. Να κάτσουν κάτω, να μιλήσει η διοίκηση, να μιλήσει ο προπονητής, να μιλήσουν οι παίκτες. Διότι δεν είναι η λύση, για να το πούμε γι' αυτό. Δεν είναι η λύση, α, δεν τα βρίσκει ο προπονητής με κάποιους παίκτες, θα πουλήσω τους παίκτες. Είναι λάθος αυτό. Έτσι. Πρέπει και ο προπονητής να στηριχθεί, γιατί αυτός είναι ο προπονητής, αλλά και αυτός να κάτσει να μιλήσει με τους παίκτες να βρουν κάτι. Δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός που το κύριο του όπλο ήταν τα αποδυτήρια τα τελευταία χρόνια να τα έχει χάσει έτσι. Υπάρχει πρόβλημα εκεί. Ενώ αγωνιστικά έχει βελτιωθεί να χάνει τα αποδυτήρια. Δηλαδή είναι παλαβό αυτό. Να σου πω. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα φίλο, Χάρη, ή διάλειμμα. Πάμε σε ένα ακόμα φίλο, 3-4 λεπτάκια και θα πάμε στη διάλειμμα μετά. Χαίρετε. Μιγά σου, Διαγώνα. Έλα, Άρη, τι κάνει. Καλά, δόξα τω Θεώ, τι κάνετε. Γεια σου, Κώστα. Λοιπόν, σας άκουγα με πολύ προσοχή. Κοιτάξτε, παιδιά, να δείτε ποιο είναι το θέμα. Λοιπόν, να ξεκινήσω τώρα με την ΑΕΚ. Και με το τι διάβασα και στο Sport FM, στο Big Win, Sport FM. Κοίταξε να δεις, Κώστα. Αυτά είναι. Έτσι. Πρέπει να το τονίσουμε, παιδιά. Έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, Κώστα, τι γίνεται. Πώς θεωρεί, ας πούμε, ο παδός μια πετυχημένη χρονιά. Έχει δύο παράμετροι. Είναι δύο οι παράμετροι. Λες από τη μία να πεις η ομάδα μου καλό ποδόσφαιρο και από την άλλη μέσα από το καλό ποδόσφαιρο να μπορέσω να πετύχω τους στόχους μου. Έτσι. Αυτά μπορούν να σε βαδίσουν και μαζί. Άρα, για να πεις... είμαστε ειλικρινείς, επειδή και εσύ είσαι άρρωστος με τον Ολυμπιακό, δεν χάνεις παιχνίδι, ναι, φαντάζομαι όλα αυτά τα χρόνια, όπως και εγώ κτλ. Κακά τα ψέματα, μερικές φορές, αν πάρεις τον τίτλο και χωρίς καλό ποδόσφαιρο, πάλι ευχαριστημένος είσαι, έτσι, να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, μα με αυτό σου λέω. Άρα, κοίταξε, ο παδός έχει και το καλό. Που ο Ολυμπιακός δεν είχε αντίπαλο, αν θυμάσαι, κάποιες χρονιές, που όντως έπαιρνε το πρωτάθλημα, αλλά δεν ήταν ευχαριστημένοι και αλλάζανε προπονητή, ξέρω εγώ, στο τέλος, γιατί δεν έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο ή δεν πήγε καλά στην Ευρώπη, τέλος πάντων, ξέρω εγώ. Αλλά αυτό έχει τώρα έτσι έχει... έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, είναι πιο ανταγωνιστικά τα πράγματα κτλ. Οπότε θεωρώ ότι και να πάρεις και χωρίς φοβερό ποδόσφαιρο το πρωτάθλημα, οκ, δεν...
Όχι, εντάξει, ξέρεις, το ιδανικό, αυτό που λέει ο Άρης είναι το ιδανικό, ρε παιδί μου. Ωραία. Ναι, αλλά ξέρεις όλο αυτό. Απλά το αντίθετο συνέβη, ας πούμε, μια χρονιά, αν θυμάμαι καλά, με τον Ολυμπιακό, με την πρώτη χρονιά του Μαρτίνς. Δηλαδή, λόγω του καλού ποδοσφαίρου που έπαιξε ο Ολυμπιακός, δόθηκε και μια δεύτερη χρονιά και καλά έκανε όπως αποδείχθηκε στον προπονητή, δεν είναι. Ναι, ξέρεις γιατί σου το λέω, γιατί αυτό είναι, ας πούμε, μια απάντηση σε αυτούς που λένε ότι ξέρεις παρεξηγείται π.χ. ο Διονύσης, ή αν θέλεις ακόμα και εσύ Κώστα, γιατί ο παδός δεν έχει ξεχωρίσει, δεν είναι σωστή έκφραση. Λες και μπάλα και αποτέλεσμα. Η επιτυχημένη λοιπόν χρονιά αυτή τη στιγμή με το Χιμένεθ, ποια θα είναι π.χ. για την ΑΕΚ? Στο να παίξει μια καλή μπάλα και να γυρίσει και να βάλει τις βάσεις για την επόμενη χρονιά, γιατί κοίταξε να δεις, λέει ο παδός. Κοίτα να δεις, αν παίξει καλά η ΑΕΚ, πάει καλά δεύτερο γύρο και play-off, εγώ σου λέω πως πήγε πέρυσι με τον, με τον Καρέρα, όπως έμεινε ο Καρέρα, πιστεύω θα μείνει και ο Χιμένας, ναι. Τώρα, ή θα είναι ακόμη... το αποτέλεσμα, δηλαδή το αποτέλεσμα για την ΑΕΚ δεν θα είναι, ας πούμε, το να πάρει το κύπελο και να τερματίσει δεύτερη. Και πέρυσι η ΑΕΚ δεν πήρε το πρωτάθλημα, αλλά ανανεώθηκε κανονικά πώς το λένε, το συμβόλαιο του Καρέρα, γιατί έδειξε κάποια πράγματα. Βελτίωσε την ομάδα, πήγε τελικό κυπέλλου τέλος πάντων. Είδαμε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο μέχρι τουλάχιστον τη διακοπή, τη μεγάλη τη διακοπή, την πρώτη λόγω της πανδημίας. Και με αυτά τα κριτήρια έμεινε ο προπονητής. Χωρίς να πάρει κάποιο τίτλο. Το ίδιο πιστεύω και για τον Μενέντε. Δεν νομίζω ότι ο Μανώλο, ας πούμε, θα απολυθεί αν δεν πάρει το πρωτάθλημα. Ενώ θα έχει βελτιωθεί, θα έχει παίξει καλά και θα... Ήδη η απόσταση των Ολυμπιακών είναι 8 βαθμούς. Δηλαδή, ξέρεις, δεν έρχεται και σαν φαβορή, σε μια ομάδα που είναι φαβορή για το πρωτάθλημα ο Χιμένας. Στον κάλο πάντως που δημοσιεύσατε εσείς, είναι διχασμένοι οι οπαδοί, έτσι. Διχασμένοι για την επιλογή Χιμένας, λες. Ναι, γιατί το διάβασα στην ιστοσελίδα ότι είναι μοιρασμένο. Είναι μια λύση ανάγκης. Δηλαδή, εγώ πάντως... Συγγνώμη λίγο, Κώστα μου. Εγώ λίγο με τα διαδικτυακά γκάλοπ παίρνω και λίγο αποστάσεις. Καλά. Γιατί παίζει και πολύ τρολιά, δηλαδή. Πέφτει τρελή τρολιά. Ναι. Εντάξει, αυτά τα ξέρετε καλύτερα. Δεν ξέρω, παιδιά. Πολλά αυτό που διάβασα έτσι. Και γενικά, ρε παιδί μου, αν παρατηρήσεις και σε μηνύματα, σε όλα στο Facebook, σε σχόλια. Υπάρχει όντως, δεν είναι 100-0, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Γιατί κακά τα ψέματα είναι μια λύση ανάγκης ενός προπονητή που. Κακά τα ψέματα το 19 η ΑΕΚ τον είχε, δεν τον απέλησε στη μέση της χρονιάς, αλλά δεν τον κράτησε για την επόμενη σεζόν, τέλος πάντων, παρότι είχε συμβόλαιο. Τον αποζημίωσε για να τελειώσει το συμβόλαιο, οπότε... Εντάξει, πρέπει να στηριχτεί, παιδιά, υπομονή θέλει για να σωθεί η χρονιά, υπομονή. Δηλαδή ο παδός το βλέπει ότι είναι, θέλει υπομονή. Λοιπόν, και κλείνοντας, αν μην σας κρατάω τη γραμμή, ορμόμενος από το τελευταίο τηλεφώνημα που μίλησε το παλικάρι για το Final Four. Ρε παιδιά, τι έπαχες σαν αυτές με τα Final Four, ας πούμε, όταν ξεκίνησε. Δεν υπήρχε Final Four χωρίς ελληνικές ομάδες και οπαδούς, έτσι. Δηλαδή αυτό θέλει μια εκπομπή να κάνεις, Διονύση, μαζί με τον Γκόσα και τον Ιακλή, άμα γυρίσουμε το καλό, δηλαδή να λες αυτά τα πράγματα. Δεν υπήρχε Final Four χωρίς ελληνική ομάδα, ρε παιδιά, και οπαδούς. Έτσι. Ναι. Δηλαδή ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Και πώς άλλαξε τέλει αυτό το πράγμα, Όντως έχεις δίκιο στην αρχή. Μετά είχε παιδιά, δεν υπήρχε. Το 97 πήγε ο Ολυμπιακός, το πήρε. Το 96 πήγε ο Παναθηναϊκός, το πήρε. Το 94-95 πήγανε και οι δύο. Όντως έχεις δίκιο. Δηλαδή μια 15ετία, παιδιά, αν τα βάλεις ψυχρά και τα δεις στα νούμερα, μια 15ετία, δηλαδή η Ελλάδα που έστανε συνέχεια και έπαιρνε με τον Παναθηναϊκό πιο πολύ, αν θες και με τον Ολυμπιακό που πήγαινε και τελικούς και τους έκανε και αυτά. Παιδιά, δεν υπήρχε, δηλαδή δίναμε ζωή οι οπαδοί, οι Έλληνες που πήγαιναν. Γιατί έχω παρακολουθήσει Final Four, έτσι. Εγώ το πρώτο, να φανταστείς και κλείνω με αυτό, είχα πάει στο Ισραήλ και μάλιστα δεν είχα πάει εγώ με τα καράβια. Είχα κάτσει 8 μέρες, είχα πάει με το αεροπλάνο. Έτσι. Ωραία. Και καπάκι με τη Σαραγώσα που μείναμε εμείς με τη Σαραγώσα, γιατί τότε οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν έμεναν μέσα στη Σαραγώσα, να ξέρεις, έμεναν έξω και ερχόντουσαν με πούλμαν για να το φάνε φόρ. Και πάει λέγοντας, δηλαδή έβλεπες δύναμη, δεν υπήρχε Ευρωλίγκα δηλαδή. Τη στήριζε καθαρά η Ελλάδα την Ευρωλίγκα τότε, έτσι. Δηλαδή πότε δεν υπήρχε η Ρεάλ. Καταρχάς δεν ήταν Ευρωλίγκα, τότε ήταν... Ναι, παιδί, εντάξει. Ήταν αθλητριών τέλος πάντων. Αλλά και αργότερα και με τον Παναθηναϊκό, δεκαετία του 2000 και αυτά που πήγαινε τελικούς και αυτά, όπου υπήρχε Final Four δεν υπήρχε, δηλαδή αν δεν υπήρχαν ελληνικές ομάδες. Από αρχές μέσα 90 μέχρι... Πότε να πούμε τώρα, να πούμε μέχρι το 13-14 ήταν κάποια χρόνια με τα πάνω του και τα κάτω του κάποιες στιγμές. Και προ-Ολυμπιακών αγώνων που είχε πέσει και λίγο το μπάτζετ των ομάδων, είχαν πάει και σε διάφορα, είχε και ο Ολυμπιακός τα θέματα του.
Αλλά ήταν τότε εποχές πολύ δυνατές για το ελληνικό μπάσκετ. Και την αρχή δεν ήταν. Η ΑΕΚ πότε είχε πάει στο τελικό. Η ΑΕΚ πότε είχε πάει στο τελικό. Το 98. Ναι, εντάξει. Έγινε, παιδιά, να ρωτήσω ένα τελευταίο. Πότε αύριο έχετε εκπομπή? Όχι, αύριο δεν έχουμε. Τώρα μετά τα Χριστούγεννα. Πότε, κάνετε 27 δηλαδή, 28 πότε? Νομίζω 20, πότε γύρω. Εγώ έχω ξανά Δευτέρα, τώρα δεν ξέρω. Εγώ έχω μετά την πρωτοχρονιά πάλι. Θα το βρω, Άρη, θα σου πω. Εντάξει, έγινε, παιδιά. Λοιπόν, καταρχήν, καλές γιορτές σε όλους, παιδιά. Καλές γιορτές. Χρόνια πολλά. Με υγεία και υπομονή και αισιοδοξία. Λοιπόν, έγινε, παιδιά, χάρηκα που τα είπαμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο. Να πω, συνεχίζει να στέλνετε και τα άγραφα. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, δηλώνετε συμμετοχή για την κλήρωση που θα κάνουμε στο φινάλε. Μια μεγάλη ποικιλία κρεατικών 4 ατόμων προσφορά από τα άγραφα 1977. Κώστα, τον έχουμε. Κώστα, εδώ, Εδώ είμαστε. Λοιπόν, μου στέλνει ο φίλος στο Facebook και μου λέει: Διονύση, καλησπέρα. Χαιρετώ σαν και τον Κώστα. Επειδή δεν μπορεί να βγάλει γραμμή, ρώτη τον Κώστα, μήπως ο Κονέα αναλαμβάνει το πώς το λόγο του, αν παίζει ρόλο και το ότι έχει παίξει στο εξωτερικό και ξέρει και την οτροπία του έξω. Εντάξει, μπορεί να παίζει το ρόλο του. Και αυτό. Μπορεί να είναι συμπληρωματικό. Όλα υπολογίζονται στο βιογραφικό κάποιου. Συνεχίζει να στέλνει. Ήταν πολλά χρόνια στην Ιταλία. Okay, είναι... Ναι. Μπορεί να έχει και κάποιες νοημίες. 1002 να έχει χτίσει ο άνθρωπος. Να πω ότι συνεχίζει να στέλνει για τα άγραφα κανονικά για την κληροσούλα που θα κάνουμε. Ποικιλία κρεατικών 4 ατόμων στο φινάλι της εκπομπής. Όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο. Ήδη είναι αρκετά πολλά, μάλλον τα μηνύματά σας. 2195-79-283-4-5 για το φίλο που μου λέει Διονύση. Γιατί λες να γυρίσω ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο και δεν είσαι υπέρ του Βοτανικού? Όχι, υπέρ του Βοτανικού είμαι. Στη Λεωφόρο θα γυρίσει τώρα, φίλε μου. Δεν λέω εγώ για μόνιμη λύση στη Λεωφόρο. Μην μπερδεύεσαι. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. Ναι, φίλε. Έλα, Αλέξανδρε. Ένα, παιδιά, τι κάνετε? Ακούω ένα, μάλλον δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί κάτι να γίνει μαζί μας. Τι κάνετε, παιδιά? Καλά, εσύ. Καλά, να κατεβάσω λίγο τον τόνο γιατί μου λέω δυνατά, μου λένε από μέσα. Καταρχήν, είδατε καθόλου το Μίλαν Λάτσιο? Ελάχιστα το βλέπω. Εγώ, ξέρεις. Ούτε εγώ το είδα. Έτσι, τα γκολ δηλαδή και τις φάσεις, γιατί είχα ανοιχτή τηλεόραση. Η Μίλαν και νίκησε Παλκαρίσια. Το πέναλτι που πήρε η Λάτσιο, παρέχω δικό του βαθμού χωρίς λόγο. Απλά το πιστεύω γιατί δεν γίνονται μόνο αυτά στην Ελλάδα. Γίνονται και αλλού. Βάρατε γιολιτσίδες που λένε. Ναι. Το πέναλτι πρώτο ήταν στη Λάτσιο, δηλαδή έπεσε μόνο ο άλλος. Άντε να υπήρχε μια επαφή άνευση μας, πώς να το πω, χωρίς να υπήρξε άνθρωπη και τόσο απέναντι στη Λάτσιο, χωρίς λόγο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά συμβαίνουν, είναι και τι θα το πούν το άλλο από το ΒΑΡ, αλλά από τη στιγμή που πάει και το βλέπει, τι τυφλός είναι, παιδί μου, τέλος πάντων. Λοιπόν, Κώστα, έχω να σας ρωτήσω κάτι φίλο μου. Καταρχήν να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Αντώνη που μας ακούει, τον IG. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω, Κώστα, κάτι. Πιστεύεις ότι, καταρχήν εγώ πιστεύω, σέβομαι καταρχήν την απόφαση του Μελισανίδη να φέρει Χιμένεθ πίσω, γιατί εντάξει, ξέρεις ότι είναι μια, ότι είναι, πώς να το πω, ότι είναι εγγύηση, γιατί πήρε πρωτάθλημα, μας έχει πει και ένα κύπελλο το 11, αλλά δεν ξέρω αν είναι σωστή, γιατί έχει, πιστεύω, κλείσει ο κύκλος του ΝΑΕΚ. Και μετά από τον ερχομό του Κονέ, επειδή έχουν καλές σχέσεις, δεν νομίζω ότι... Δηλαδή, δεν ξέρω ποιος έβαλε στο μυαλό του να φέρει τον Κονέ σε αυτή τη θέση, ένας άπειρος, να πάει για τεχνικός διευθυντής. Τι λέτε, Κώστα, λέω κάτι λάθος? Καταρχάς, δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Δηλαδή, σου είπα ότι και ο Ήβη θα ξεκίνησε. Ξέρεις, έγινε, δεν πήγε τεχνικός διευθυντής σε κάποια μικρή ομάδα. Στην ΑΕΚ πήγε κατευθείαν το 2004 από παίχτες και ο Τεροσίδης τώρα στον Ολυμπιακό το ίδιο. Ναι. Δηλαδή είναι κάτι που δεν γίνεται πρώτη φορά και σίγουρα και στο εξωτερικό έχει γίνει πολλές φορές σε πολλές ομάδες. Και δεδομένα θα στηριχθεί, θα βοηθηθεί στην αρχή, Αλέξανδρε. Ναι. Τι είπες, Διονύση, συγγνώμη, δεν άκουσα. Θα βοηθηθεί, λέω, από τους ανθρώπους ΑΕΚ, από τον οργανισμό του ΑΕΚ. Δεδομένο είναι αυτό. Ναι, αλλά όμως τον παίρνεις με ερωτηματικό.
Καταλαβες. Αυτό θέλω να πω. Καλά, κάθε τεχνικό διευθυντή. Καλά, κοίτα να σου πω την αλήθεια. Όλοι με ερωτηματικό του παίρνει. Δεν είναι δηλαδή. Δεν σου εγγυάται κανείς την επιτυχία. Κατά καιρούς δοκίμασαν ομάδες η ΑΕΚ, όχι γιατί δεν ήταν και σε κατάσταση να το κάνει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός φέρανε τεχνικούς διευθυντές έτοιμες από ομάδες του εξωτερικού, από καλύτερα πρωταθλήματα και αν θυμάσαι δεν πέτυχε κανείς. Είναι δύσκολη η θέση, ιδίως στην Ελλάδα αυτή η θέση. Είναι πολύ δύσκολη. Ναι, ο Ήβιτς Κώστας δεν ήταν παλιά στον Ερυθρό Αστέρα και στον Ολυμπιακό. Ναι. Ήτανε ΑΕΚ Ολυμπιακό. Ερυθρό Αστέρα και μετά στην ΑΕΚ. Ναι. Δεν είπα και μετά τον Αστέρα βέβαια έκανε και μετά τον Ολυμπιακό έκανε μεγάλα διαλύματα. Δηλαδή έκανε χρόνια να δουλεύει. Α, ως τεχνικός διευθυντής λέτε. Συγγνώμη. Ναι, ως τεχνικός διευθυντής. Πάντως παιδιά, έχω να πω το εξής. Ότι στην κατάσταση που είναι η ΑΕΚ, που είναι μια έτσι μια γιουβέτση, δηλαδή δεν παίρνει αποφάσεις εύκολα ή αν πάρει 70% θα είναι λάθος και 30% σωστές. Όποιον και να πάρεις τώρα με ερωτηματικό θα τον πάρεις. Αυτό μου το είσαι τώρα δηλαδή Κώστα. Ναι, Αλέξανδρε. Ναι, αλλά πάντα Αλέξανδρε αυτό όλους με ερωτηματικό τους παίρνεις. Δεν υπάρχει τίποτα εγγυημένο στο ποδόσφαιρο. Εδώ βλέπεις τι παιχταράδες πάνε από μια ομάδα σε άλλη και δεν παίζουν. Εντάξει, αυτό δεν είναι κακό. Το πάντα το ερωτηματικό υπάρχει πάντα. Το θέμα είναι να μειώνεις όσο περισσότερο μπορείς το ρίσκο. Ναι, αλλά του Κονέ η επιλογή καλό, σίγουρα. Όταν είσαι, ναι. Εμπεριέχει ρίσκο, γιατί είναι όπως λες και εσύ, όπως είναι. Η πραγματικότητα είναι η πρώτη του δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Θα το δούμε πώς θα πάει. Και ο Ρέμπε του ΠΑΟΚ δεν έχει έτσι κάνει πολύ καλή δουλειά μέχρι τώρα. Είναι η ιδέα μου, είναι και νωρίς κιόλας. Ο Γερμανός. Θα φανεί. Πάντως σίγουρα ένας τεχνικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ που έπεσε σε μια πολύ δύσκολη μεταβατική περίοδο για τον ΠΑΟΚ, χωρίς μπάτζετ ουσιαστικά. Μόνο όχι από πωλήσεις ότι... Όχι budget, ναι, νομίζω ότι έχει κάνει κάποιες κινήσεις αξιόλογες. Θα δούμε όμως, είναι νωρίς ακόμα. Ωραία, να πω παιδιά έτσι ναι. Στα γρήγορα και να κλείνω φίλε Διονύση για να μην... Ναι. Γιατί ξέρω πως είναι και άλλοι φίλοι να περιμένουν. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι ελπίζω φίλε Κώστα, τα ακούω και Διονύση, ότι να πιάσει ο Χιμένας αυτή τη φορά. Να μην τον απολύσουν για να πούνε ότι πάμε στο επόμενο βήμα που είναι άλλος προπονητής που ήταν ο Καρτόσο. Έτσι. Και πιστεύω να είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή της ΑΕΚ ο Χίμενεθ. Γιατί πραγματικά έχουμε αλλάξει σε 5 χρόνια 11 προπονητές. Δεν έχουμε καλή παράδοση εκεί πέρα. με τους προπονητές, η αλήθεια είναι αυτή. Και ένα τελευταίο. Λοιπόν, έχω αυτή την παιδιά μπροστά μου, παιχνίδια. Θα σας πω, να μην σας τα πω όλα γιατί τον η ώρα, 4 παιχνίδια. Να μου πείτε τον NBA θέλω, να μου πείτε την τέτοια σας. Την εγώ φίλε δεν θα σου πω, συγγνώμη, δεν λέω προγνωστικά, δεν παίζω στοίχημα, δεν θα σου πω, συγγνώμη. Να σε καλά, γιατί βρε έγκλημα έκανες, πως δούρε, να σε καλά ρε Κωνσταρά. Λοιπόν, Διονύση εσύ θες να μου πεις. Έλα Αλέξανδρε, πάμε. Καβαλιέρες Hornets. Δεν έχω δει αποδόσεις, Αλέξανδρε μου. Δεν έχω δει. Άσε, Αλέξανδρε, θα σε στείλουμε κουβά. Ναι, δεν έχω δει τα over πώς είναι. Απλά παίξε λίγα. Παίξε ωραία, λίγα και μπορεί ωραία. Το πνεύμα των Χριστουγέννων. Παίξε ό,τι βλέπεις, Αλέξανδρε. Να σε οδηγήσει στο ταμείο. Εγώ θα πω τρία. Εγώ λέω Hornets, Pacers, Knicks, Pacers, άνετα. Orlando Magic, Miami Heat, Dakota. Και Boston Celtics. Γιάννης Αντετοκούμπο, Bucks δηλαδή. Εγώ πιστεύω θα έρθει. Θα νικήσουν οι Bucks. Λοιπόν, παιδιά, αν δεν μιλήσουμε, καλά, να είστε καλά, καλές γιορτές, να έχετε πάντα υγεία. Να είστε καλά, Αλέξανδρε. Υγεία, φίλε μου, πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Και μόνο ΑΕΚ. Καλό βράδυ. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Έλα, ρε, αγόρι μου. Έλα. Περιμένω μια ώρα να πιάσω γραμμή, δεν πιάνω με τίποτα. Αυτό είναι. Και αφού έπιασες πάλι καλά να λες γιατί με Διονύση... Βάλτε το ρίλο το πρωί, είπα χτες, να βάλτε το ρίλο, δεν βάζετε το ρίλο, βάλτε το Σταθερόπουλο. Το ρίλο και το Σταθερόπουλο, μάλιστα. Κάτι να βγάζει γραμμές, βγάλε κάποιον να βγάζει γραμμές. Ναι. Σου αρέσει η πρωινή γραμμή, ε. Ναι, παλιά είμαι πρωινός, τώρα οι κυβερνήσεις θέλω να μας αλλάξουν και ωράριο, πότε θα κοιμόμαστε, πότε θα κάνουμε χριστουγεννιάτικο τραπέζι,
πότε θα κοιμηθούμε, πότε θα κάνουμε, πότε θα οδηγήσουμε. Μάλιστα. Δηλαδή τώρα βγω έξω με τη μηχανή και κάνω βόλτες, θα μας σταματήσουν. Ναι. Το πείτε, θα μου πούνε πού πας στη δουλειά. Δεν έχεις κανένα σκυλάκι, τίποτα, καμιά γάτα? Δεν έχω. Το Mike που τον έχω χάσει στο lockdown, το γάτο μου. Το Mike, τον έχω χάσει στο lockdown. Έφυγε. Τέλος πάντων. Δεν μπορούμε να τον ταΐσουμε. Ναι. Για πες, Μπιλ. Δέχτηκα, Διονύση, μια καταγγελία από έναν ακροατή. Ναι. Για τους δεινόσαυρους, το λεγόμενο αυτό που έγινε, που εξαφανίστηκαν. Ναι. Για πες. Να το πω. Ναι. Εδώ είμαστε. Ποιος τους εξαφάνισε, θέλουμε να μάθουμε. Ναι, εγώ αυτά χωρίς ενδείξεις και αποδείξεις δεν τα λέω αυτά. Για πάμε. Απλώς λέγανε παλιά οι δεινόσαυροι, παλιά λέγανε στο 80, τότε που γεννήθηκε, ήμουν μικρός. λέγανε οι δεινόσαυροι εξαφανιστήκανε. Έλα, Κώστα. Λέω, ήταν στα τελευταία τους οι δεινόσαυροι τότε. Λέγανε παλιά εξαφανιστήκαν οι δεινόσαυροι γιατί δεν είχαν φαΐ να φάνε. Ναι. Ενώ μετεωρίτης, τώρα που μιλάμε έρχεται ο μετεωρίτης, αν τον πιάσει να θα τον έπιασε. Η καταγγελία ποια ήταν, εσύ, Βασίλη? Για την καταγγελία που είπες του ακροατή. Ναι, λέω για του... δεν το ξέρω αυτό βασικά. Όλα τα άλλα τα ξέρω, να σου πω για κάτι άλλο, τα πάντα ξέρω εκτός αυτού. Ποιο, ρε Βασίλη μου, ποιο? Γιατί ασχολούμαι, δηλαδή, για να μου πεις τι έγινε στη Χούντα, να σου πω δεν ξέρω τι έγινε στη Χούντα. Να σου πω για την αρχαία Ελλάδα. Το ξέρεις, Γιονύση μου, σύνα, η αρχαία Ελλάδα βασίστηκε σε ένα ψέμα. Βασίλη, συγγνώμη λίγο. Έχω χάσει την μπάλα, αλήθεια σου λέω, ρε φίλε. Η καταγγελία ποια ήταν? Θέλω τον Κώστα, θέλω τον Κώστα. Εσύ, η καταγγελία, ναι, μισό λεπτάκι. Ξεκίνησε μια καταγγελία. Ναι, αλλά εξήγησε και στο Διονύση, εγώ τα πιάσα. Να μιλάμε ορθά, τώρα έχουμε lockdown. Να μιλάμε ορθά, θέλω να πω κάτι στον Κώστα. Ναι, ρε, περίμενε, ρε Βασίλη μου. Η καταγγελία ποια ήταν για το δεινόσαυρο? Δεν τους τα είδανε, δηλαδή. Δεν υπάρχουν τιτάνες. Εγώ το δεινόσαυρο το λέω τιτάνα, Διονύση μου. Γιατί ήταν τιτάνας. Ήταν τεράστιος. Τιτάνας. Σαν το γίγαντα. Ναι. Να μην λέμε τίποτα άλλο για τη CIA. Για γίγαντες. Ρε φίλε, μισό λεπτό. Τι γίνεται απόψε, Παναγία? Είναι τιτάνας. Ο δεινόσαυρος είναι τιτάνας. Ο Τίταν, ο Τάιταν είναι τιτάνας. Τι να σου πω για τους τιτάνες? Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά. Ωραία. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Πες. Το ξέρεις. Εδώ έχουμε καταγγελίες από ακροατές που στέλνουν μηνύματα ότι θα βγουν στον δρόμο τρέχοντας γυμνοί και θα φάνε 300 πρόστιμο. Ναι. Με αυτά που ακούνε. Και εδώ μου λένε να αν μας πεις... μαζικά δεν θα φάνε πρόστιμο. Εδώ μας μου λένε μαζικά να μας πεις για τις εργασίες που έγιναν στον κρατήρα Τσιξουλούμπ που έπεσε ο μετεωρίτης. Δεν το ξέρω αυτό, Διονύση μου, μα την Παναγία δεν το ξέρω αυτό καθόλου. Απίστευτο, για πες, Διονύση, να το μάθει γι' αυτό. Ναι, πες, τέλος πάντων, πάμε στα υπόλοιπα. Πού ψάχνεις, πού κάνεις digging, ρε. Κάνεις digging, μη ψάχνεις. Ναι, τα απόψε, δεν γίνεται. Έλα, Βασίλη, πάμε στο επόμενο. Ναι, για πάμε παρακάτω τώρα. Έλα. Τι ήθελα να πω, άντε, δεν θα πω, θα πω κάτι άλλο. Έλα, ναι. Έχουμε δύο λεπτά. Λένε βρήκαν νερό σελήνη, τέλος πάντων. Αλλά... τώρα είχαμε και ο Κρόνος με έναν άλλο πλανήτη διασαυρώθηκε. Τ' άκουσες αυτό? Όχι. Όχι. Όχι, Βασίλη. Που το βλέπεις και με απλό μάτι από τη γη. Mm-hmm. Φαντάσουμε αν έχεις τεχνολογία πως το βλέπεις. Ναι. Έχει προηγηθεί τεχνολογία, τι θέλω να πω, όχι για τη σελήνη. Αυτό το ντοκιμαντέρ που έχει βγει για τη σελήνη πρέπει να το δεις οπωσδήποτε, το έχω κατεβάσει.
Εδώ έχω το δει ντοκιμαντέρ που χτυπάνε άτια με RPG. Άκου τώρα, ο διοικητής δίνει άδεια στο Αφγανιστάν. Ήταν στο Αφγανιστάν, μα την Παναγία το κατέβασαν αυτό από το YouTube. Όχι ρε, και παραμονή Χριστουγέννη εδώ για την Παναγία ρε. Ναι, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Λέω, είχε σκάσει άτια στο Αφγανιστάν σε στρατιωτική βάση άτια και έδωσε ο διοικητής εντολή, αυτό το κατεβάσα από το YouTube. Προσπάθησα να το βρω εδώ και δύο χρόνια και δίνει ο διοικητής άδεια να χτυπήσουν το άτια με RPG. Και ο άλλος ρίχνει, πάει σιρτά-σιρτά κάτω-κάτω και ρίχνει με RPG. Ούτε καν που έφτασε. Μάλιστα, ωραία. Τώρα ήταν αυτό γήινο άτια, ήταν εξωγήινο άτια, γιατί να σου πω την αλήθεια, το μόνο που μπορώ να σου πω, είδα live στη NASA αυτό που έχει στο διαστημικό σταθμό από πάνω που δείχνει το διάστημα, φάση που περνάνε τρία άτια, γράφει NASA signal, έδειχνε κανονικά live και μετά γράφει no signal, όταν περνάγανε πέφτει το σήμα. Περνάγαν τα άτια. Ωραία. Έγινε, Μπίλη, πάρε να πάρουν και τα άτια. Γράφει η NASA από την NASA.com, γράφει no signal και μετά από 5 λεπτά άνοιξε αφού είχαν φύγει. Ωραία, Βασίλη. Καλά Χριστούγεννα, Βασίλη. Απλώς πρέπει να είμαστε μορφωμένοι αυτό. Πάνω απ' όλα. Ακριβώς. Γι' αυτό σε βγάζουμε και εσύ για να, και εμείς για να... Βασίλη μου, χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα, φίλε. Χρόνια πολλά, ρε Βασίλη. Χρόνια πολλά, αγόρι μου. Ό,τι προθείς. Θα στείλω τον Τζόνι, ρε φίλε. Να μου στείλει τον Τζόνι. Άντε, να είσαι καλά. Λοιπόν. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. 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 Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Είμαι ο Τζόνι. Άλλο. Που έστειλε ο Βασίλη. Νάτο. Ο Γιάννης. Είδες. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλά, Γιάννη. Από Αφγανιστάν και εσύ έχει καμιά εμπειρία. Από Αφγανιστάν και αυτό ακριβώς θέλω να πω. Κώστα μου, ότι αυτό που είπε ο Βασίλης που έστειλε εμένα να το πω είναι ότι κάθε 500 χρόνια οι δύο μεγαλύτεροι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, ο Κρόνος και ο Δίας, έρχονται κοντά και σχηματίζεται στον ουρανό το αστέρι της Βιθλέμ. Μάλιστα. Νομίζω να σας βοήθησα. Σε αυτά που είπε ο Βασίλης, που πήρα εγώ τη σκυτάλη, που είμαι ο Τζόνης, που τον έστειλε ο Βασίλης. Ωραία. Ωραία. Πάμε τώρα και στα δικά μας. Πάμε τώρα. Κωστή μου, χτες είπαμε για το Μανόλο. Θέλω να πιωστώ από κάπου. Ο Ήλια Ήβιτς, γιατί έφυγε από την ομάδα, γιατί τον έδιωξε μάλλον ο πρόεδρος. Τι του καταλόγησε. Του καταλόγησε. Την προηγούμενη φορά που είχε πάει στα Σπάτα, του είχε πει ότι πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση στα Σπάτα από θέματα, πώς να το πω, λειτουργίας, πειθαρχίας. Κυρίως αυτό. Για τα μεταγραφικά, εντάξει, δεν ήταν, πώς να το πω, 100% η συνεργασία... άριστη, να το πω έτσι, αλλά υπήρχε μια καλή συνεργασία, δεν υπήρχε πρόβλημα και εντάξει. Θα διαφωνήσω, γιατί ο πρόεδρός μας, πριν τεχνικό διευθυντή, είχε τον κύριο Λιμπερόπουλο, ναι. Άξιος ποδοσφαιριστής, άξιος, παιχταράς μεγάλος. Ναι, ναι. Αλλά πολλά λάθη, δύο χρόνια τον κράτησε. Και πόσα λεφτά χάλασε με αυτόν τον τεχνικό διευθυντή. Συμφωνώ. Πάμε τώρα στον κύριο Κονέ. Ναι. Εγώ κάτι με τον κύριο Κονέ και με κανέναν προσωπικό δεν έχω. Έτσι. Εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο, όπως νομίζω και εσένα Κώστα, και κάθε φίλαθλο της ΑΕΚ, η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ όμως είναι μια μεγάλη ομάδα. Δεν μπορεί να είναι σχολή τεχνικών διευθυντών. Και τι θέλω να πω. Έχεις δίκιο, πριν δούμε κάποιον, δεν ξέρουμε αν και όχι. Αλλά να το πω από την αντίθετη πλευρά. Εγώ μπορώ να έρθω στο σταθμό σας και να γίνω διευθυντής. Πολύ δύσκολο. Δεν είναι το ίδιο. Αν είναι... Σίγουρα δεν είναι το ίδιο. Πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν γίνει τεχνικοί διευθυντές μόλις σταμάτησαν το ποδόσφαιρο. Ναι,
Αλλά είπες πριν για το, είπες για τον Ίβιτς, αλλά θέλω να θυμηθείς, σε παρακαλώ πολύ, το 2004 ο Ίβιτς με ποιο προπονητή ήταν και με ποιους γύρω του στην ΑΕΚ. Ναι. Έχει διαφορά. Με ποιους ήταν δίπλα του, γύρω του στην ΑΕΚ. Ήταν με προπονητή τον Μεγάλο Σάντος. Ναι. Ήταν με Ντέμι Νικολαίδη, με στην ΠΑΕΜΟ διαφεύγει ο... που ήταν και στη Μονακό, ο... κόλλησα τώρα. Στη Μονακό, ο Ζήκος. Ο Ζήκος. Τι ήταν ο Ζήκος. Όχι, στο... στην ομάδα δεν ήταν κάτι, αλλά είχε λόγο. Δεν είχε λόγο τότε στο 2000, το 2004 αυτό που κάνανε όλη αυτή την κίνηση. Στη Μονακό ήταν ο Ζήκος. Όταν γύρισε εννοώ. Εννοώ είχε επαφές. Όταν γύρισε ο Ζήκος, ο... είχε φύγει. Έφυγε. Ναι, αλλά αυτοί οι παίχτες είχαν επαφές με παιχταράδες. Αυτό, κάπου εκεί θέλω να το πάω. Δεν ξέρω να με καταλαβαίνεις. Δεν το έκανα και εγώ πολύ σαφή. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Όχι. Καταρχάς και ο Ντέμις ως παράγοντας άπειρος ήταν. Μόλις ξεκίνησε. Δεν ήταν. Σίγουρα. Δεν το συζητάμε. Και αυτός που το συζητήσει. Δεν το συζητάμε. Απλώς ποιο είναι το θέμα. Αν μου πεις ότι... εσύ προσωπικά. Αν μου πεις ότι ο Κονέ θα αποφασίζει για ποδοσφαιριστές. Ναι. Αν μου πεις ότι θα είναι σε μια θέση εκεί για να τη μάθει και θα κανονίζουν άλλοι. Να το καταλάβω για το ποιοι ποδοσφαιριστές θα έρθουν. Δεν ξέρω, δεν έχω κάτι με το παιδί, αλλά το βλέπω, είναι πολύ μεγάλη η ΑΕΚ για να... για... δεν ξέρω ρε γαμότο. Το είπα και χτες. Προσπαθώ να βρω... απλά δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή τι... προσπαθώ να βρω λογική σε κάποια πράγματα ρε Κώστα μου, έχουμε αυτά τα προβλήματα. Εγώ νομίζω ότι έρχεται ο άνθρωπος σαν εξυλαστήριο θύμα. Συγγνώμη που το λέω. Και σε εισαγωγικά τη λέξη. Έτσι νομίζω. Όπως και ο Μανόλο. Και συμφωνώ σε αυτό που έγραψε σήμερα για το Χιμένεθ, ότι για το, το ότι είναι πολυτέλεια της ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ είπα πρέπει να είναι πάνω από όλου και να τους χρησιμοποιεί. Αν το κατάλαβα καλά. Είναι πολυτέλεια και μάλιστα είπα και γίνεται όλα ότι ρε παιδί μου είναι πολυτέλεια για την ΑΕΚ αντί να έχει ένα παλέμαχο δικό της που να το βάζει προπονητή όποτε έχει ανάγκη, να έχει ένα προπονητή σαν το Χιμένεθ. Και το πιστεύω αυτό. Είναι πολύ τέλεια. Και εγώ το πιστεύω. Γιατί πάνω απ' όλα η ΑΕΚ ας χρησιμοποιεί και ας ξεζουμίζει τον καθέναν όπως πρέπει. Δεν είπα ότι είναι πολυτέλεια προπονητής για την ΑΕΚ. Όχι, ναι, το κατάλαβα. Πολυτέλεια να το χρησιμοποιεί και να ξεζουμίζει κάποιον. Το ξεζουμίζει σε εισαγωγικά, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Ναι. Είναι πολυτέλεια να μπορεί η ΑΕΚ να φέρει ένα προπονητή σαν το Χιμένεθ. Σαν μια λύση ανάγκης, όπως είναι τώρα. Δηλαδή, ας πούμε, μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες βρήκε προπονητή για τη θέση του Καρέρα. Αυτό ήθελε να κάνει, όπως αποδείχθηκε. Ο Κονέ, τεχνικός διευθυντής, θα μπορέσει να διώξει π.χ. αυτό το βάσανο που λέγεται, για την ΑΕΚ βάσανο και σε εισαγωγικά πάλι αυτό, Σιμάω, ας πούμε. Θα μπορέσει να διώξει από την ΑΕΚ κάποια άλλα συμβόλαια για να έρθουν κάποιοι καλύτεροι παίκτες. Μου φαίνεται δύσκολο. Δεν ξέρω ποιοι είναι, τι έχει στο μυαλό σου, ας πούμε. Έχω στο μυαλό μου. Όπως, εγώ δεν θα ήθελα, έτσι μέχρι αυτή τη στιγμή θα μου πεις όμως για τον Μπακάκη, ας πούμε. Ο Μπακάκης αυτή τη στιγμή δεν παίζει. Έχω μάθει ότι όταν έμαθε ότι θα μπει ο Βασιλαντονόπουλος, έκανε και κάποια περίεργα μέσα στις προπονήσεις. Κοίτα, όλοι οι παίχτες μπορούν να φύγουν από μια ομάδα. Δεν καταλαβαίνω τι είναι, αν μπορεί να διώξει. Όλοι οι παίχτες. Να πω τι λέω. Τώρα που θα έρθει ο Χιμένεθ, θα ανέβει ψυχολογικά, ας πούμε, ο Μπακάκης. Μήπως με τον Ολυμπιακό τώρα, με τους ίδιους παίχτες, δούμε άλλη ομάδα και τελικά δεν ήταν ούτε ο Ηλιαίδης. Αυτό πιστεύουμε, αυτό περιμένουμε να δούμε, έτσι δεν είναι. Τότε, άρα μετά παίζει μια κοροϊδία. Οι άνθρωποι αυτοί πληρώνονται με όποιον και αν είναι. Μα έχει γίνει πολλές φορές, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Αν έρχεται ένας προπονητής και να βλέπεις μια καλύτερη ομάδα. Τι εννοείς κοροϊδία. Δηλαδή, συνήθως αυτό γίνεται. Ότι μια ομάδα δεν πάει καλά, έρχεται ένας προπονητής και τις περισσότερες φορές πάει καλύτερα. Αν δω άμυνα όμως αστεράτη με τους ίδιους παίχτες, θα υποψιαστώ περίεργα πράγματα. Αυτό εγώ καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα δούμε καλύτερα. Θέλεις να μου το εξηγήσεις, παρακαλώ Κώστα, και να κλείσω. Μα και με τον Καρέρα είδαμε καλύτερη άμυνα με τους ίδιους παίχτες. Και με τον Καρέρα είδαμε καλύτερη άμυνα. Στο μάτς με τον Ολυμπιακό λες το 1-1. Και πέρυσι και φέτος. Το πέρυσι δεν το συζητάμε, το πούμε και άλλες φορές, ότι μας φάνηκε πολύ περίεργο πως πήρε αυτή την ομάδα. Και φέτος τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, μέχρι αρχής Νοεμβρίου, μέσα Νοεμβρίου.
Ρε Κώστα, για να το κλείσω, γιατί και εγώ θέλω κάποιες απαντήσεις. Καταλαβαίνω ότι τις περισσότερες δεν μπορείτε να τις δώσετε και καλά κάνετε για την εθνική δουλειά σας. Ποιο είναι το πρόβλημα φέτος στην ΑΕΚ, πραγματικά, εσύ πού το εντοπίζεις? Το εντοπίζεις μόνο... Κοίτα, εγώ καταρχάς να σου πω την αλήθεια ότι δεν ευνηδιάστηκα από την εικόνα της ΑΕΚ, έτσι. Γιατί ειλικρινά για τον Καρέρα είχα πολύ και έχω καλή εντύπωση σαν προπονητή. Να σου πω την αλήθεια, εκεί που έχω καταλήξει είναι ότι πιθανόν και ο Καρέρα, επειδή δεν είχε και την πολύ μεγάλη εμπειρία ως πρώτος προπονητής, μετά την καλή πορεία την περσινή και την ενίσχυση της ομάδας το καλοκαίρι, πώς να το πω, λίγο να εφησύχασε και αυτό να του σιγά σιγά να του βγει και μέσα στην ομάδα, και όταν πλέον έφτασε ένα σημείο που αρχίσαν να δημιουργούνται τα προβλήματα, δεν κατάφερε να το γυρίσει, ας πούμε, να επιστρέψει. Κάπως έτσι το βλέπω. Δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Δηλαδή, ούτε προβλήματα είχε με τους ποδοσφαιριστές. Αυτό είπε και ο Μάτελος, γι' αυτό μου φαίνονται όλα περίεργα. Βγήκε ο ίδιος ο αρχηγός της ομάδας και είπε: στηρίζουμε τον προπονητή, δεν φταίει ο προπονητής. Άλλο θέλω να πω. Είναι ένας από τους προπονητές. Το είχα πει και τότε ότι αυτό έχει υποθεί και για τον Μωράης το ίδιο ακριβώς. Για αυτούς δύο προπονητές έχει υποθεί. Μόνο για αυτούς δύο. Δηλαδή έχουν βγει παίχτες και έχουν πει έτσι ευθέως ότι εμείς φταίμε και όχι ο προπονητής. Αλλά πάντα, φίλε μου, ο προπονητής έχει την υποχρέωση να βρει τον τρόπο να κάνει την ομάδα να παίζει αυτό που θέλει ο προπονητής, να παίζει και γι' αυτόν, να βελτιώνεται. Όπως παίζει η ομάδα είναι η φιλοσοφία τεχνικού διευθυντή και προπονητή όμως, έτσι. Σε ένα ιδανικό κόσμο. Σε ένα ιδανικό κόσμο. Ναι, δεν νομίζω ότι αυτό πολύ παρασυμβαίνει. Όχι, είναι απόλυτο. Και κάτι άλλο για να κλείσω. Έπαιξε στα site για κάποιο δεξιό βούλγαρο back. Διάβασα σήμερα. Χάφ είναι νομίζω. Χάφ εξτρέμ νομίζω είναι. Αν δεν κάνω λάθος. Εγώ στα βιντεάκια τον είδα που έπαιζε δεξιά, έμπαινε και προς τα μέσα έτσι, αλλά είχε πολύ, πολύ ωραίο σουτ. Είδα κάποια ωραία βιντεάκια. Έμαθα όμως σήμερα ότι με τη φυγή του Ίβιτς αυτό πέταξε. Δηλαδή ότι ήταν δουλειά του Ίβιτς. Δεν νομίζω ότι ισχύει, φίλε μου. Αυτό το γράφουν. Το γράψανε οι Βούλγαροι νομίζω. Να. Και γράψανε για τον Καρέρα. Ότι επειδή έφυγε ο Καρέρα δεν θα γίνει. Δεν μπορεί να έκανα λάθος εγώ. Δεν γνωρίζω κάτι, και ο Ίβιτς, ένα από τα τελευταία πράγματα που είχε ρωτηθεί γι' αυτό, δηλαδή που τον ρωτήσαμε τέλος πάντων, είχε πει ότι δεν το ξέρει τον παίχτη. Ωραία. Δεν έχει ιδέα δηλαδή για την υπόθεση. Να είστε καλά, τα χρόνια καλά πολλά θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά και εσύ. Και τα καλύτερα για την ΑΕΚΑΡΑ μας. Να είστε καλά. Γεια σου, φίλε μου. Φίλια. Λοιπόν, για πάμε, χαίρετε. Διαλυματάκι δεν κάνει τώρα ο κύριος Χάρης. Έτσι, πάμε full μέχρι τέλος. Οπότε να υπενθυμίσουμε για τα άγραφα να στείλει ο λαός. Βεβαίως, μέσω μηνυμάτων, ονοματεπώνυμο, κινητό. Για την κληροσούλα θα κάνουμε για μια ποικιλία κρεατικών 4 ατόμων από τα άγραφα 1977. Στέλνετε κανονικά τα μηνυματάκια σας. Θα κάνουμε εκεί παρά 5 ακριβώς κάπου εκεί την κλήρωση. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Αναστασία. Γεια σου, Διονύση. Γεια σας, κύριε Κετζόγλου. Τι κάνετε? Είστε καλά και εύχομαι να είστε καλά. Πήρα να πω ευχές για καλά Χριστούγεννα. Με υγεία πρώτα, αγάπη, και να κοιτάμε και λίγο κανένα διπλανό μας αν χρειάζεται κάτι. Mm-hmm. Με όλα αυτά που γίνονται τώρα, να περάσει και αυτή η κατάρα που τη λέω εγώ, να δούμε πώς θα περάσει και αν θα περάσει και τι θα αφήσει πίσω της, και να δούμε λιγάκι καλύτερα τα πράγματα. Αν μου επιτρέπετε να πω κάποια πράγματα, καταρχήν να σας δώσω συγχαρητήρια γιατί η εκπομπή σας έχει γίνει άκρος διαφωτιστική και επιμορφωτική. Ναι. Να προσγειωθούμε λίγο στα επίγεια. Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι. Μην με παρεξηγήσει ο κύριος Κετζετζόγλου για να το συγκρίνει με αυτό που θα πω με το δικό μας προπονητή, το Λεμονί. Πόσες φορές έχει έρθει, νομίζω 4-5 φορές τον έχουμε πάρει πίσω. 4. Είναι ισοπαλία τώρα, 4-4. 4-4. Έχω τη γνώμη, δική μου άποψη εννοείται. Παρακαλώ. Ότι όταν παίρνουμε ένα προπονητή που τον έχουμε ξαναπάρει, για μένα το θεωρώ λίγο μπαλώματα, με την έννοια του ότι πάει λίγο να σκεπάσει τα πράγματα που είναι αυτή τη στιγμή, γιατί τον γνωρίζουμε, θα νιώσουμε καλύτερα. Είναι η εύκολη λύση. Ότι θα μπει στην ομάδα, ακριβώς, την ξέρει, ακριβώς, θα πει αμέσως. Ναι. Αυτό τώρα, για να το πάω λίγο και στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα.
Βέβαια αυτός ο προπονητής δεν ήταν Έλληνας, είναι ξένος και οπωσδήποτε ήταν και πολύ καλός. Αλλά η γνώμη μου είναι, και το λέω και για τη δική μου ομάδα και παίρνω παραδείγματα, κάθε φορά που έφευγε ο Λεμονής από εμάς, αν θυμάστε, στη θέση του μετά είχε έρθει ο Βαλβέρδε, ο Μίτσελ, ο Σίλβα, ένας άλλος που πήρε ντάμπλ και ο καημένος έφυγε γιατί δεν ήξερε γιατί. Του είπανε γιατί δεν έπαιζε, έπαιζε αμυντικά και δεν είχε θέαμα. Θέλω να πω ότι καλό είναι και η ΑΕΚ. Μπορεί, ο προπονητής είναι αυτός πολύ καλός, πήγατε πολύ καλά με αυτόν, αλλά θα μπορούσε, λέω εγώ τώρα, να βρει έναν καλύτερο προπονητή, να έχει μια άλλη προοπτική, να βάλει τη δική του σφραγίδα, να έχει ένα κίνητρο ότι θα κάνει κάτι καλύτερο. Συμφωνώ, συμφωνώ μαζί σας. Απλά νομίζω ότι επιλέγει αυτό γιατί είναι σε μια... είναι πώς να το πω, σε μια κρίσιμη καμπή, σε μια περίοδο δύσκολο, ήταν και διαθέσιμος ο Χιμένεθ. Το κατάλαβα. Και κυνηγάει την πιο εύκολη λύση. Δηλαδή ήθελε να έχει ένα προπονητή αμέσως. Γνωρίζει και πρόσωπα και πράγματα εκεί και είναι διαφορετικά. Αλλά και εγώ συμφωνώ μαζί σας. Δηλαδή ότι καλύτερο είναι κάποια στιγμή να πηγαίνεις. Και ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί βλέπω τώρα το Μαρτίνς. Ο Μαρτίνς δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο στην Πορτογαλία. Δηλαδή δεν είχε τις πολύ μεγάλες ομάδες ή δεν έκανε πολλά πράγματα. Ήρθε εδώ, έβαλε τη δική του σφραγίδα, νομίζω ότι έκανε μια καλή δουλειά και κάνει μια καλή δουλειά. Και προοδεύει, και προοδεύει. Εντάξει, φέτος βέβαια έχει λίγο θέματα με τους παίκτες που φύγανε, ξέρετε, δεν έχει... Δεν είναι εισάξει, ας πούμε, εντός εισαγωγικών όλοι αυτοί που ήρθαν στη θέση τους. Δεν κάνουν ίδια δουλειά μάλλον, όχι εισάξει, γιατί μπορεί να είναι και καλύτεροι σαν ονόματα. Για την ώρα δεν είναι βέβαια. Ναι, αυτό λέω, για την ώρα. Αλλά εντάξει, φέτος έχει φτιάξει μια ομάδα με ταυτότητα, μια καλή κατάσταση, πιστεύω. Με τα προβλήματά μας. Διονύση, για τη δική σου ομάδα δεν έχω να πω εγώ τίποτα, γιατί... έχετε έναν πρόεδρο εκεί που νομίζω ότι δεν πολύ σκοτίζεται. Δεν ξέρω, μπέφτω και έξω. Τι λες? Για μένα δεν είναι ότι δεν σκοτίζεται. Είναι ότι έχει κάνει, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, φοβερά και πάρα πολλά λάθη στον Παναθηναϊκό. Ναι, τώρα Παναθηναϊκός τώρα, αυτός που ξέραμε, εγώ θυμάμαι από μικρή, όταν παίζαμε με Παναθηναϊκό και είχαν την μπάλα, ας πούμε, γιατί έχω δει από 61 και μετά Δωμάζο και λοιπά, του έλεγα του πατέρα μου, την άφησε την μπάλα από τα πόδια του αυτός, για να δεν κοίταζα. Ναι. Μιλάμε τώρα ένα Παναθηναϊκό που από τη στιγμή που ερχόταν η επόμενη Κυριακή, γιατί δεν είχε Τετάρτες, Τετάρτες είχε μόνο κάποιο κύπελο. Λοιπόν, περιμέναμε πώς και πώς τώρα, παιδιά, τώρα ο Παναθηναϊκός δεν... και δεν είναι δηλαδή ψέμα αυτό που λέω, ούτε το λέω έτσι για να καλύψω κάτι. Δεν τον ήθελα άλλο Παναθηναϊκό. Ξέρω, θα έρθει την Κυριακή στο Καραϊσκάκη ο Παναθηναϊκός να γίνει χαμός. Τώρα, τέλος πάντων, αυτή είναι η δική μου άποψη. Θέλω να ευχηθώ ξανά σε όλους σας ό,τι καλύτερο είναι και στο σταθμό και στο χάρη της ευχές μου. Επίσης. Και όλα καλά. Να γυρίσουμε όλοι μετά τις γιορτές και να έχουμε περάσει καλά. Να είστε καλά, 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 ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλά, Χριστούγεννα. Για πάμε. Καλησπέρα. 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 Δημήτρης για το Αλυσάτ, τι κάνουμε? Καλώς το Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη, τι γίνεται? Καλά, εσύ. Ηρεμία, ήσυχα. Το παιχνίδι. Τώρα ήρεμα είμαστε. Την τελευταία μισή ώρα. Να πω πάρα πολλά. Εντάξει, όταν βγαίνει ο Βασίλης, να είναι καλά το παιδί, δηλαδή. Μπαίνεις, ρε παιδί μου, ναι, βλέπεις τη ζωή με ένα άλλο μάτι, ρε παιδί μου, ξέρεις, με μια άλλη... Μια δυτικό μάτι. Μπράβο, ακριβώς. Εδώ πεθάνω την δεινόσαυρη από πείνα, ας πούμε. Ναι, γιατί δεν είχα φύγει. Ακριβώς. Και με καταγγελία, και όλες, αλλά δεν ακούστηκε η καταγγελία, τέλος πάντων. Έμενε ο φίλος Διονύσης. Ρωτάς μας την καταγγελία. Ναι, ναι. Δεν ήταν έτοιμος προφανώς για να προχωρήσει σε καταγγελίες. Ναι. Σε καταγγελία δεν ρωτάτε. Να προχωρήσει, Διονύση, ή τζάμπα τον πίεσες. Για λέγε ρε Δημήτρη. Δεν ξέρω. Ό,τι σου έμεινε τέλος πάντων, παιδί μου, κάτι θα θυμάσαι μετά το σοκ με τον Βασίλη. Κοίτα, εγώ αυτό που μου έμεινε, ρε παιδί μου, ότι εγώ διαφωνώ, ρε παιδί μου. Εννοείται ότι είμαι υπέρ της ΑΕΚ, ό,τι και να είναι. Εμένα να πάρει τεχνικό διευθυντή και σε ένα προπονητή, θα συμφωνήσω, πώς να σου το πω. Ναι, κοντά είμαστε. Ναι. Τόσες αλλαγές έχουν γίνει. Είμαστε δυνάμοι υποψήφοι. Για συνέχισε. Οπότε θα μας στηρίξεις δηλαδή. Ναι, δεν θα μας στηρίξω. Εγώ είμαι μέσα. Μπράβο. Προχώρα λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι δεν...
άσχετα τον Κονέ, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα με το Χιμένεθ. Δηλαδή, και εγώ το θεωρώ πισωγύρισμα. Πας λίγο πιο. Εντάξει, είναι, είναι πισωγύρισμα, ρε φίλε. Είναι. Μα η κατάσταση τώρα, δηλαδή τι να πούμε, ότι δεν είναι, αφού είναι. Δεν θέλουμε να την πάμε την ομάδα λίγο πιο μπροστά. Δεν είπα εγώ ότι δεν είναι πισωγύρισμα, αλλά... ότι δεν είναι καλός ή ότι δεν... προς Θεού, δεν λέω κάτι τέτοιο. Αλλά κοίτα, φίλε, τώρα εδώ υπήρχαν δύο επιλογές. Η μία ήταν να πας σε μια λύση γρήγορη. Έτσι. Δεν σου λέω σίγουρη, γιατί δεν έρχεται ο Μανώλο και εγγυάται ότι ξέρεις, η ομάδα θα πετάει από εδώ και πέρα. Σε μια λύση γνωστή και γρήγορη. Αυτή η επιλογή έγινε. Θα μπορούσε να γίνει και άλλη επιλογή. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι ελεύθεροι προπονητές. Εντάξει, δεν σου λέω για επιστημονική φαντασία, δηλαδή Βαλβέρντε και Ζαρντίν και αυτά ονόματα δηλαδή, που περιμένουν προτάσεις από μεγάλα πρωταθλήματα. Υπήρχαν και άλλοι προπονητές που θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια επιλογή. Δηλαδή με μια πιο... Απ' την άλλη, ξέρεις, μέχρι να έρθει ο προπονητής αυτός, σίγουρα ξεχνάς, δύσκολα δηλαδή μάλλον, περιμένεις μια άμεση ανάκαμψη. Με τον Μανόλο δεν είναι σίγουρο ότι θα ανακάμψει γρήγορα, αλλά μπορεί και να γίνει. Θα δούμε. Θα δούμε. Ο Γενάρης έχει 3 ντέρμπι εκτός έδρας. Είναι δηλαδή, μπαίνει κατευθείαν στη φωτιά ο Χιμένεθ και ίσως δεν ήθελαν να μπουν στη διαδικασία να ψάχνουν να χαθεί χρόνος δηλαδή για να βρεθεί ένας προπονητής, γιατί σίγουρα δεν μπορείς να αποφασίσεις για ένα προπονητή αν δεν είναι ο Χιμένεθ σε μία-δύο μέρες. Είναι λίγο δύσκολο, εκτός αν είναι κάποιο μεγάλο όνομα και επίσης ότι θα δώσεις ξέρω εγώ, ένα τεράστιο ποσό και θα τον τελεάσεις να έρθει. Άλλο αυτό. Αν δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια... Και ούτε βλέπω να... και ούτε γίνεται αυτό. Δηλαδή τώρα τελευταία, όπως βλέπεις, κυρίως οι ομάδες προσπαθούν όσο δυνατόν με προπονητές με μπάτε το έχει τεράστιο, ναι. Πιο πολύ ανερχόμενους κτλ. Ξέρεις. Επίσης ήθελα να πω για το θέμα του Ίβιτς. Για μένα καλά έκανε και τον έστειλε. Ναι. Δεν μου άρεσε από την αρχή ούτως ή άλλως, αλλά το στήριζα. Για ποιο λόγο, αν επιτρέπετε, έτσι, όχι, ότι απλά έτσι ρωτάω. Όχι, ναι, εντάξει, δεν έχω θέμα εγώ. Δεν σου άρεσε το στυλ του, ας πούμε, δεν σου άρεσε σαν χαρακτήρα, σαν κάτι. Άρεσε σαν χαρακτήρα και σαν στυλ, ναι, τώρα δεν το πιάνει. Η Λιοφιντρέτσα είναι, εντάξει, άλφας. Τον έχω δει, δηλαδή, και live, ας πούμε, έξω στη Γλυφάδα και τέτοια. Το θέμα είναι ότι πήγε να μας φέρει συνέχεια παίχτες, οι οποίοι είναι από... Πώς να το πω, από το Ανατολικό Μπλοκ, από την πρώην Γιουγκοσλαβία. Δεν συμφωνώ. Όχι, δηλαδή, να πούμε κάποια πράγματα για τον Ήβιτς αρνητικά, αλλά όχι αυτό. Δηλαδή, δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Έτσι το είδα εγώ, εντάξει. Όχι, ναι, αλλά δεν ισχύει. Δηλαδή, αν βάλε κάτω τους παίχτες που πήρε η ΑΕΚ, δεν είναι έτσι. Εντάξει, δεν είναι όλοι οι επιλογές του Ήβιτς, δηλαδή, δεν είναι... Ιδίως αυτοί που ήταν πρώην του ελληνικού πρωταθλήματος, εντάξει, δεν σου λέω ότι διαφώνησε ο Ήβιτς, απλά δεν ήταν δικές του κίνες, αλλά ο Ήβιτς έφερε ας πούμε το Χνίτ, που είναι ένας παίκτης από την Ινησία, για παράδειγμα. Εντάξει, ο Σιμάνσκι είναι αυτό που λες πρώην Ανατολικό Μπλοκ, αλλά είναι Πολωνός. Δεν είναι... Και Σέρβους δεν είναι... Και γενικά οι Σέρβοι, να ξέρεις... Σέρβους, κάποιο τέτοιο, ήθελε κοίτα, να γενικά οι Σέρβοι τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο οι Ήβιτς, γενικά οι Σέρβοι, λίγο το αποφεύγουν αυτό με τους Σέρβους. Γιατί επειδή είχε παραγίνει κάποια εποχή και με προπονητές Σέρβους να φέρουν Σέρβους κτλ. Έχουν πάει στο άλλο άκρο, που για μένα και αυτό δεν είναι σωστό. Να ξέρεις να έχει δείξει, να σου πω την αλήθεια, δηλαδή κάτι έτσι, το ότι μπορεί να μου κλείσει κάποιο πεθαρά, κάποιο τέτοιο. Ρωτάει ένας φίλος εδώ, αν είσαι από Αλιστράτη Δράμας. Ναι, ναι, είναι ο Λάζαρος, προφανώς από Σουηδία που μας πει. Είναι από Αλιστράτη Δράμας. Αλιστράτη Σερών είναι, όχι Δράμας. Α, Σερών είναι. Είμαστε πολύ κοντά, πολύ κοντά στη Δράμα. Είμαστε 10 λεπτά από τη Δράμα και 40 από την ΣΕΡΣ, αλλά λεγόμαστε έτσι. Είμαστε το τελευταίο χωριό του Σερών. Από ανατολικής πλευράς. Και ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι για το... Τέλος πάντων, Κονέ, να το κάνω και λίγο πιο διασκεδαστικό, ξέρω εγώ. Ότι θα έχει μάλλον καλά Κονέ. Οπότε μπορεί να βγει σωστό. Ναι, ας ελπίζουμε. Αλλά το Κονέ και από το Κονέ απέχει ένα ρο, ε. Ναι, ναι. Υπάρχει και αυτό, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θυμάμαι που το έλεγες με τους Κονέδες και με το πέσχο. Να δούμε, θα ξανάρθουν καλές μέρες, φίλε μου. Υπομονή. Και πιστεύω ότι δεν είμαστε εκτός. Εφόσον υπάρχουν play-off, δεν είμαστε εκτός.
Εντάξει, δεν βάλουμε καμία προσταγή από τους πίσω, γιατί μετά θα πρέπει να φύγει, να μην κατέβουν οι άλλοι στα πλέον. Κατευθείαν αρχίζεις με τον τέρμα με τον Ολυμπιακό. Όπως έχεις κάνει το 1-2 και εδώ, το... στην κατάσταση που είμαστε τώρα, Δημήτρη, είναι νομίζω ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που θα μπορούσε να παίξεις. Γιατί, ξέρεις, αν κάνεις κάτι, ας πούμε, πρέπει να κάνεις μια υπέρβαση. Αν την κάνεις μπορεί να ξαναμπείς αμέσως στο πρωτάθλημα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Μα καταρχήν αρχίζεις με Ολυμπιακό και δεν... Τρίτη, τέταρτη αγωνιστική πες με ΠΑΟΚ. Δηλαδή για να πάρεις πρωτάθλημα στους Ολυμπιακούς πρέπει να τους κερδίσεις. Και με Άρη το αναπληθέν παιχνίδι. Και με Άρη. Και με τον Άρη. Αλλά να τους κερδίσεις. Οπότε πρέπει να κάνεις αυτές τις τρεις νίκες. Άμα θες να πάρεις πρωτάθλημα πρέπει να κερδίσεις αυτά τα παιχνίδια. Καλά, άμα κάνεις τρεις νίκες, φίλε, εντάξει, είπαμε. Δηλαδή... Κάτι τελευταίο για τον Παναθηναϊκό που δεν κατάλαβα την Κυριακή. Διονύση, θα το εξηγήσω. Δηλαδή ήθελα την Κυριακή να το ρωτήσω, αλλά έτσι πήρα τώρα έβγαλα γραμμή και θέλω να το ρωτήσω τώρα. Γιατί δεν έπαιξε ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Αλεξανδρόπουλος. Αλάνης. Ναι. Άκου, ο Αλεξανδρόπουλος είχε κάποιες ενοχλήσεις από τον Μπαζιάννα. Την πρώτη μέρα δεν έκανε ειδικό πρόγραμμα. Τη δεύτερη μέρα έκανε κανονικά προπονήσεις και παίρνε και μια αγωγή με σκοπό να παίξει. Προτιμήθηκε να μην παίξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο ίδιος ήθελε να παίξει. Προτιμήθηκε από τον προπονητή να μην παίξει. Για μένα ήταν λάθος που δεν έπαιξε. Κακός. Και για μένα λάθος ήταν. Ότι δεν θα ήταν αυτό το πλέσμα. Ή να σου πω κάτι. Εγώ το ξαναπεί τι θα έκανα εγώ. Εντάξει, δεν είμαστε προπονητές. Κουβέντα να γίνεται. Μόνο αυτό να σου πω. Δεν κέρδισε η ΑΕΚ. Έχασα με 400 ευρώ. Ναι. Κόρνερ, κάρτες. Ωραία. Χάνεσαι, Δημήτρη. Στην κρίσιμη στιγμή χάθηκε ο Δημήτρης. Δημήτρη, χάνεσαι, ρε φίλε. Παλεύουμε. Μάλιστα. Καλά. Για απάντησέ μου θα σας ακούσω. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Όλους εσάς και στις οικογένειες. Χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα, Δημήτρη μου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι από τη στιγμή που δεν το ξεκίνησε, οκ, θα μπορούσε για μένα στο ημίχρονο να κάνει μια αλλαγή, να βγάλει τον Μπούγκουρα έξω, να περάσει το Βέλεθ πίσω. Και να βάλει στα χαφ τον Αλεξανδρόπουλο, αφού ούτως ή άλλως έβλεπε ότι το πρώτο μήχρονο ήταν στα μέτρα του. Εν πάση περιπτώσει, εμείς πάντα κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Αν υπάρχει φίλος να γυρίσει ο Μολέδο, μου λέει ο φίλος. Δεν ξέρω κάτι. Ξέρω ότι ο Μολέδο το καλοκαίρι είχε εξεταστεί γιατί και ο ίδιος ήθελε να γυρίσει. Μάλιστα μετά, από όσο ξέρω, υπήρχε θέμα για ΑΕΚ. Μετά τον Παναθηναϊκό. Δεν προχώρησε η περίπτωση του. Λοιπόν, για πάμε. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργος, πάω από Ολλανδία. Έλα Γιώργο, τι κάνεις. Έλα ρε Γιώργο, τι γίνεται ρε Γιώργο. Έχετε γίνει τόσο δύσκολη στο να σας πιάσουμε. Εγώ σήμερα πείσμωσα για να σας πιάσω, πραγματικά. Δηλαδή παίρνεις, δεβιάζεις, χτυπάει το τηλέφωνο. Είναι κάποιες συγκεκριμένες γραμμές, φαντάζομαι, που είναι κατελημένες και δεν μπορείς να βγάλεις γραμμή, παιδιά. Σήμερα έχουμε πέντε γραμμές για ΠΟΚ και μία για εκτός ΠΟΚ. Ναι, καταλαβαίνεις ότι έχεις ανταγωνισμό μεγάλο. Αν πρόκειται, έχεις μία για το εξοχικό χαλιβάτο. Χαλιβάτο και τα παρακράτια, μία γραμμή. Για το εξοχικό χαλιβάτο. Ρε Γιώργο, πώς πάει ρε Γιώργο εκεί πέρα, πώς πάνε τα πράγματα. Sorry τώρα που σε κόβω λίγο από τα ποδοσφαιρικά, αλλά πώς πάτε γενικά. Εδώ πλέον έχουμε, τώρα να συγκρίνω με τους πώς είμαστε στην αρχή, χθες γίνεται ο πανικός, τα στενοφόρα, το ένα το άλλο. Τώρα το ξύμωρο της όλης κατάστασης, ότι η κατάσταση όσον αφορά αριθμούς, κρούσματα κτλ. Είναι σχεδόν διπλάσια από τότε, αλλά είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Πλέον ο κόσμος έχει μάθει να ζει με αυτό. Εγώ απορώ, δηλαδή ακόμα, εγώ είμαι σίγουρος ότι ακόμα και τα εμβόλια να κάνουμε και να μας γίνουν οι πάντες και τα πάντα και να μας πούν ότι είμαστε safe, εγώ πιστεύω ότι έχει επηρεαστεί τόσο πολύ ο κόσμος που πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων θα κυκλοφορούν με μάσκες ακόμα και χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Λες, για να το δούμε. Ναι, για, για την Ελλάδα δεν το βλέπω πάντως αυτό που λες. Δεν ξέρω, τόσο πολύ φυσιολογικό πλέον αυτό, η μάσκα, που πιστεύω ότι θα φοβάμαι μάλλον ότι θα παγιωθεί. Δεν ξέρω. Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά... Γιατί η Ολλανδία από τη φύση τους
προσαρμόζονται πάρα πολύ εύκολα και παγιώνουν καταστάσεις πάρα πολύ. Από τη φύση τους είναι τέτοιος λαός. Πάση περιπτώσει. Εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, δόξα τω Θεώ, εμείς καλά είμαστε. Τι να πω, εντάξει, όλα, όλα, οκ. Okay. Και η παοκάρα μας μια χαρά είναι. Σκοτωνόμαστε εκεί με τον Ολυμπιακό κάτω, γίνεται χαμός και πανικός. Οι δύο πόλοι τα δύο-τρία τελευταία χρόνια. Έχω παρατηρήσει κάτι βέβαια, ότι αυτή τη στιγμή διακρίνω στον Ολυμπιακό μία ανασφάλεια και μία, δεν ξέρω, κάτι δεν του πάει καλά. Και ξέρεις γιατί πέρσι ξεκίνησε το θέμα της πολυδιοκτησίας και επειδή ήταν ακόμα νοπή η οσμή του πρωταθλήματος του ΠΑΟΚ. Και ξέρεις, όταν βγαίνει κάποιος πρωταθλητής για πρώτη φορά, έχει πολλούς εχθρούς. Έχει την ΑΕΚ, έχει τον Άρη, έχει τον Παναθηναϊκό. Ξέρεις, από τη φύση ο πρώτος μας είπε όλα τα πειρά. Και επειδή ήταν νοπή ακόμα η οσμή του πρωταθλήματος, κατά κάποιο τρόπο η ουδέτερη ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Άρης, καλά, ο Άρης πάντα και ο Άρης. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν κάπως με τη μεριά αυτό που είπε ο Ολυμπιακός, τέλος πάντων. Δηλαδή ότι... Ναι, δεν είναι, Γιώργο, sorry τώρα, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή, τώρα κοίτα, για αυτό που έχει γίνει φέτος για την ιστορία αυτή με το Σαμπάνι, πραγματικά δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε. Αλλά από την αρχή δεν μου άρεσε το ότι αντί να βγει ο Άρης να μιλήσει, βγήκε ο Ολυμπιακός. Έτσι. Αυτό είναι... Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Αλλά στο θέμα το άλλο, ανεξάρτητα αν έκανε την καταγγελία ο Ολυμπιακός, είναι σοβαρό θέμα. Να έχει δώσει 10 εκατομμύρια στην Ξάνθη ο Ανδρουσίος Σαββίδη. Δηλαδή, είναι ένα θέμα που... Είναι άλλο, Γιώργο, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το καταλαβαίνεις και εσύ. Ναι, λίγο, δεν έχει να κάνει με... Κοίταξε, αυτό όμως θα το... Κοίταξε, ότι πήδη και όσοι είναι έτσι. Τώρα, τυπικά, ναι, τυπικά μπορεί να αθωθεί γιατί δεν είναι τρίτου βαθμού, είναι δεύτερου βαθμού κτλ. Αλλά αυτό σαν γεγονός δεν αφισβητείται, έτσι. Άλλο θέλω να πω εγώ. Ότι, όχι, γιατί είπες ότι έγινε σαν ένα μέτωπο. Δεν είναι μέτωπο, δηλαδή... Εγώ αυτή τη γνώμη έχω γιατί βλέπω τα πράγματα. Δηλαδή δεν μπορώ να θεωρήσω, πώς να το πω, τυχαίο ή επιχειρηματική κίνηση απλά το ότι ένας ανεψιός του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ έδωσε 10 εκατομμύρια στην Ξάνθη. Εντάξει, Γιώργο μου, πρόσεχε, θα μου πεις ότι δεν με αφήνει να μιλήσω, αλλά έχεις ένα λεπτό. Γιατί βγήκες αργά. Α, εντάξει, οκ, sorry, Γιώργο. Πες, ναι, έλα, Γιώργο, ένα λεπτό, ρε φίλε. Συγκρίνοντας λοιπόν την κατάσταση με πέρσι ή με φέτος, βλέπει ότι ο Ολυμπιακός δεν τσιμπήσανε το ουδέτερο κοινό. Δηλαδή, είναι άλλη κατάσταση. Δηλαδή, υπάρχουν δηλαδή. Κενά. Ναι, λίγο να το πω όμως, αφήστε με να το πω. Ναι, πες. Επειδή υπάρχουν κενά σε όλη την ιστορία, ερωτήματα δηλαδή εύλογα, στο το πιο απλό. Ότι ο θυγόμενος δεν κάνει την καταγγελία και την κάνει αυτός που δεν έχει... Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν φταίει λογικά και από μόνο του, έτσι, εκθέτει πολύ κόσμο. Και ύστερα όταν βγαίνει εμένα ο δικός μου ο εκπρόσωπος τύπου, ο Δούκας, και λέει ευθαρσός ότι την ιστορία της δωροδοκίας την έστησε ο Ολυμπιακός, έτσι... Δηλαδή, γιατί να μην πιστέψω εγώ το δικό μου εκπρόσωπο τύπου, δηλαδή. Ωραία, θα τα δούμε όλα, ρε φίλε. Ούτως ή άλλως ο εισαγγελέας έχει παρέμβει και θα τα δούμε. Γιώργο μου, να είσαι καλά. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να κάνουμε την κλήρωση. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλά Χριστούγεννα να έχεις. Καλά Χριστούγεννα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, για πες μια ώρα. Να πούμε 12 και 48. Λοιπόν, 12 και 48. Για να δούμε. Ποιος θα κερδίσει την ποικιλία 4 ατόμων από τα άγραφα. Μισό λεπτάκι. Όχι, δεν μπορώ να δω στατιστικά εδώ, γιατί έχει πρόβλημα ο Φλάς. Ωραία, άσε θα το δω εγώ λοιπόν. Για δες το στο, για βάλει ένα χαλάκι έτσι λίγο να παίζει από κάτω, ναι. Χάρη μου, μέχρι να το βρει και ο Κώστας. Θα διαβάσω εγώ μερικά μηνύματα. Άμα μην βάλεις χαλί, άστο. Θα διαβάσω μερικά μηνύματα. Εντάξει. Για το Μολέδο το είπαμε. Πολλά μηνύματα για τα άγραφα, να πάω λίγο να δω. Μας λένε εδώ για αυτά που για τους πλανήτες ότι για την ακρίβεια κάθε 400 χρόνια γίνεται και έγινε τη Δευτέρα. Ήταν ορατό για 3 ώρες περίπου μετά τη δύση του ηλίου. Όπου δεν είχε σύννεφο, μπορείτε να βρείτε ένα σωρό φωτογραφίες. Λέω Μένιος από την Αγγλία. Αυτές τις μέρες με τις αλλαγές στην ΑΕΚ σκέφτηκα το τραγούδι μόνο ποτέ δεν θα σε αφήσω. Λέει τίποτα πια συντύχει και νομίζω ότι τώρα ισχύει ακριβώς το αντίθετο, λέει ο φίλος. Είναι δύο, Διονύση. Το δύο. Το 2 είναι ο Στεργίου Αντώνιος. Ο Αντώνιος Στεργίου, λοιπόν. Στεργίου Αντώνιε, είσαι ο τυχερός
κέρδισε στην ποικιλία, 69-77-67 το τηλέφωνο. Θα ενημερώσουμε τώρα από Δευτέρα. Ε, από Δευτέρα θα. Δευτέρα. Okay. Λοιπόν, να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά. Γεια χαρά, καλά Χριστούγεννα, παιδιά. Δευτέρα πάλι. Και εσύ, χώσα μου και εσύ με υγεία. Δευτέρα πάλι εκπομπή. Και εντάξει, εγώ θα είμαι αύριο και εδώ. Δελτία κτλ. Ρεπορτάζ και ιστορίες. Αλλά πάλι εκπομπούλα από Δευτέρα με τα παιδιά. Εμείς θα τα πούμε μετά πάλι από το νέο έτος. Έτσι, οπότε να ευχηθώ και καλή χρονιά. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να προσέχετε. Και να έχουμε όλη υγεία, χαρά και ευτυχία. Γεια σας.